Γιατί, τι έκανα? Υποπάσαρη στους Ρουμάνους αστυνομικούς. Τι να έκανες? Η Πελαγία από το πρωί ξερνάει. Και μάλιστα με το κεφάλι μέσα στη λεκάνη. Αφού αναγκάστηκα να κατουρίσω στην πανιέρα. Πριν πω για ντους. Μίλα! Γιατί τη μέθησες την αδελφή μου? Θες να τη βγάλεις από τη μέση? Τι? Ρε μαμά, πας καλά, τι του λες του ανθρώπου? Ξέρεις εσύ την Πελαγία να χρειάζεται βοήθεια για να γίνει ντύρλα? Καλημέρα. Μη σηκώνεστε για μένα. Δεν σκοπεύαμε. Παιδιά, σας έχω νέα. Σήμερα μπορείτε να κάνετε κοπάνα από το σχολείο και εγώ θα σας πάω όπου γουστάρετε. Τι λέτε? Τι λέμε? Μαμπά, μπορώ να πάρω για την εταιρεία, έτσι? Εντάξει, αλήθεια είναι θα δυσκολευτούμε χωρίς εσένα, αλλά αφού είναι για μια φορά θα επιβιώσουμε. Λοιπόν, πού θέλετε να σας πάω? Πάμε για κανένα μπιαρδάκι? Ή μήπως γουστάρετε να πάμε για αποχίτσα σε μια παράνομη λέσχη που ξέρω στη Φωκίωνος? Πάμε προς Χίλτον μεριά που ξέρω ένα καλό ψυχίατρο. Ε, τι έχεις εσύ μικρέ? Γιατί δεν τρως, συμβαίνει κάτι? Ναι, ένα παιδί στο πολιτιστικό κέντρο. Ο Γιάννης το χτυπάει. Τι, ποιος είναι αυτός ο Γιάννης? Μίλα παιδί μου, ποιος είναι? Και γιατί το λέτε στο Γεράσιμο? Εγώ δεν είμαι ο μπαμπάς σας. Γεράσιμε, θα μας πας στο σχολείο. Δεν γίνεται. Γιατί? Ευρελίλη, έχει δίκιο ο Σημάκης. Δεν είμαι εγώ μπαμπά σας. Εξάλλου ο Γεράσιμος έχει δουλειά σήμερα, δεν μπορεί. Τι δουλειά πάλι? Σου κανόνισε ραντεβού με τον Παπα-Νικόλα. Ορίστε! Τι κατάλαβα το πεταγματάκι. Έχεις αντίρρηση? Όχι, δεν έχω. Έτσι, μπράβο. Είπαμε, για να παντρευτείς την κόρη μου πρέπει πρώτα να βαφτιστείς. Και για να βαφτιστείς πρέπει πρώτα να κάνεις κατήχηση. Έχει κανένας άλλος εδώ μέσα αντίρρηση? Όχι, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, παιδιά, σηκωθείτε. Σας πάμε εμείς στο σχολείο. Πάμε, Γεράσιμε. Εσύ, παιδί μου, τι θα κάνεις? Σαν τι να κάνω εγώ δηλαδή? Αφού έχω βαφτιστεί όταν ήμουν μικρός. Που στέκεσαι έτσι άπραγος, βρε, λέω. Τι να κάνω δηλαδή? Να πας στο πολιτιστικό κέντρο, να βρεις το Γιάννη που πειράζει το παιδί σου και να το σαπίσει το ξύλο. Δίκιο έχεις. Ρε μαμά, όμως να σου πω, αν αυτός ο Γιαννάκης είναι κανένας ψηλός, νταυραντισμένος. Ασημάκη, φεύγα για θα σε ράψω με τον κόλο στο πάτωμα. Φεύγω. Δεν μπορείτε πάντα. Λάθος παιδί θα μου δώσα στο μευτήριο. Δεν γίνεται, την άλλη Τετάρτη έχουμε παθητική. Όχι. Ε, τότε να μην χαλάσουμε το πρόγραμμα του κυρίου. Μαμά! Αφού έχει ομοιοπαθητική ο κύριος, η εκκλησία μας μπορεί να περιμένει. Μαμά, πάλι κρυφά ακούγεται. Όχι βέβαια. Τυχαία πέρασε να προσκυνήσω και έψαμε στα μούτρα του αντίχριστου. Κυρία Λαμπρινή. Σκάσε! Θα μου βγάλει και γλώσσα. Γιατί αγόρι μου δεν μας δίνεις τη λίστα με το ραντεβού σου να την προσαρμόσουμε με του αρχιεπισκόπου? Μπας και τη βολέψουμε κάπως τη βάφτιση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορεί ο αρχιεπίσκοπος την άλλη εβδομάδα, μέσα είμαι. Τον ακούς, πατέρ? Τον ακούς τον αλήτη? Πας καλά, αλήτη? Πες τα! Ο Θεός θα σε κάψει. Και λίγα θα σου κάνει. Με το στο χέρι μου δεν σου έκανε φάλαγγα. Έλα βρε, γεράσιμε τώρα. Εγώ τι έκανα πάλι? Πάτερ μου, η βάφτιση θα γίνει όποτε μπορείτε εσείς. Πολύ καλά. Την επόμενη Πέμπτη θα σε βαπτίσω. Μπορούμε να φύγουμε τώρα? Όχι βέβαια. Γιατί έχει κι άλλα? Ε, πάτερ, έτσι θα τον αφήσει να φύγει τον άπιστο. Τι μου είχατε πει? Α, ναι. Λοιπόν, για να βαπτιστείς τέκνο μου, πρέπει πρώτα να αποδείξεις πως γνωρίζεις όλες τις χριστιανικές αλήθειες. Θα σε εξετάσω πριν την τέλεση του μυστηρίου. Και, μα πώς γίνεται, εγώ δεν έχω... Δηλαδή θα πρέπει να τα διαβάσω. Μήπως υπάρχει κανένα σχετικό φυλάδιο? Βέβαια και υπάρχει. Έτσι θα σε αφήναμε. Παπα-Νικόλα το φυλάδιο. Ορίστε, αυτό είναι και θα το μάθεις απ' έξω. Δεν είναι τίποτα. Δεν βγαίνει σε μέγεθος τσέπης. Γεράσιμε. Ναι, την κάνουν τώρα σιγά σιγά τα παιδιά, Παπα-Νικόλα μου. Ναι, κάντε την τώρα τέκνα μου, γιατί έχω και έναν αφορισμό να ρίξω. Τα λέμε. Ναι, μην χαθούμε. Εσύ, μαμά, θα κάτσεις? Θα κάτσω. Τι να κάνω? Θα κάτσω να συνονιθώ για τις λαμπάδες, πολελαίους και τα σχετικά. Μη μας πούν και τσίπιδες. Τι με βάζεις και κάνω, βρε γυναίκα του Θεού? Τι με βάζεις και κάνω? Γιατί νομίζεις ότι εγώ το θέλω? Μα να του λέμε του ανθρώπου ότι πρέπει να μάθει όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να βαπτιστεί? Προς το παρόν δεν μου έρχεται κάτι άλλο για να καθυστερήσω το γάμο. Αργότερα βλέπουμε. Θα μας πάρουν χαμπάρι.
Κούλα ρε παπά μου, τίποτε δεν θα γίνει. Θα έρθει αυτός να τον εξετάζει, δεν θα ξέρει την τύφλα του. Η βάφτιση θα αναβληθεί επαόριστον και ο γάμος επίσης. Μη σε νοιάζει, τα έχω σκεφτεί όλα εγώ. Έλα. Νεολογία μου. Έλα ρε πριν. Τώρα μόλις το τσέκαρα, διαβάζει σαν τρελός. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα απογοητευτεί. Λαμπρινή, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό, το είπα. Αν υποψιαστεί ο Γεράσιμος πως δεν χρειάζονται όλα αυτά για να βαπτιστεί, καήκαμε. Σιγά μ' το φοβηθώ κιόλας. Λαμπρινή, πρέπει να ηρεμήσεις. Πώς να ηρεμήσω, Αγία Πατέρα μου. Πώς να ηρεμήσω. Δεν είσαι εδώ για να δεις πώς μου φέρεται ο αλήτης. Τα μαρτύρια του Ιώβ τραβάω. Τι να κάνω, ρε παππού. Αφού είναι πολύ δύσκολα. Άσε που εγώ τα δω και σαν χλαμάρες. Σαν χλαμάρες! Αμέν. Δεν τρομάζεις με λικάρι μου. Εγώ έρχομαι με καλό σκοπό. Μα αυτό αποκλείεται. Βρε χρυσό μου. Έχω σε έχω σαν παιδί μου. Μην τραβιέσαι. Κοίταξε. Άμα θες, θα μιλήσω εγώ ίδια στον Παπα-Νικόλα. Δεν χρειάζεται καν να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Αλήθεια το λέτε. Βέβαια. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις την κορούλα μου ήσυχη. Τόσα κοριτσάκια υπάρχουν εκεί έξω. Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο! Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γεμίσαμε και αεροδαπές! Γεμάτο θηλυκά γύρω σου! Το δικό μου το παιδί σου γυάλισε! Το ήξερα ότι ήταν παγίδα αυτή η ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά σας! Ναι, τρομάξαμε τώρα! Μάθε το παπαγαλί, αγαπούλα μου. Έσχος, έσχος, έσχος και πάλι έσχος. Μαμά, παπαγαλία βρε τα λόγια του Θεού στο Μωυσή. Και καλά αυτός που είναι αμαρτωλός. Που φωτιά να πέσει να τον κάψεις, Παναγία μου. Τοπικά όμως, μη μου χαλάσει και τον καναπέ. Μαμά, τι θες εσύ εδώ, δεν βλέπεις ότι διαβάζει. Α, η μανούλα αυτή τώρα. Η μανούλα που νοιάζεται για όλα και ξεκρυπνάει εδώ μέσα. Και όχι ως φόρος που πας να βάλεις μέσα στο σπίτι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πάω πάνω. Κάτω να πας, προς τα εκεί είναι η κόλαση. Μάνα! Μάνα εξ ουρανού! Ήταν το ψωμάκι που έδωσε ο Θεός το 1100 π.Χ. στο λαό των Εβραίων στην έρημο που πεινούσε. Μπράβο, αγάπη! Σιγά τον αρχιεπίσκοπο. Αυτό καλό το ξέρουν και τα παιδάκια στο προνήπιο. Τα οποία, by the way, έχουν και μεγαλύτερο εισόδημα από τον άχρηστο από εδώ. Μαμά! Μην πεις τίποτα! Μην ασυγίζεται άλλο. Πώς να αντέξω πια άλλο από το σπίτι. Πόσα! Καλημέρα! Παναγία μου! Τι τρώτε? Τι είναι πάλι τούτο? Καινούριος! Δεν κατάλαβα! Θα φέρεις τώρα και τους φίλους σου να τρώνε και να μένουν στο σπίτι μας? Τι το περάσαμε εδώ, το πάρεις Χίλτον? Δικός μου είναι. Εγώ τον έφερα. Εμένα να με συγχωρείτε, θα πάω να συνεχίσω το διάβασμα μέσα. Εδώ αισθάνομαι λίγο χάλια. Εύχομαι τα χειρότερα. Μη δίνει σημασία στην αδερφή μου, αγάπη μου. Γριά γυναίκα με συμπλέγματα είναι. Ζηλεύει. Σου φέρω το τραπέζι κολάρου, θα σου πω εγώ. Θα σου φτιάξω καφεδάκι, άντρα μου. Άντρα μου. Μετά. Τι γίνεται, αγόρι μου, τι έκανες με το γιο σου και εκείνο το παιδάκι? Το κανόνισα. Και μόλις το μάθουν, θα με λατρέψουν. Έτσι, να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα παράσιτα από εδώ μέσα. Μαμά, όταν ο Γεράσιμος λείπει από το δωμάτιο, το υπονοούμενο πάει χαμένο. Μπορεί να κρυφακούει. Δεν ξέρεις εσύ τι σου πια είναι αυτός. Έπρεπε να με δείτε. Τον στρίμωξα τον μαγκάκο στην τουαλέτα και τον έκανα να πλαντάξει στο κλάμα. Μη μου πεις ότι εσύ ήσουν που τρόμαξες το Δημητράκη χτες. Όχι καλέ, το Γιαννάκη τρόμαξα. Ένα μικροκαμωμένο με γλυφιτζούρι. Αυτός ήταν ο Δημητράκης, ηλίθιε. Ένα αγοράκι με ψυχολογικά προβλήματα επειδή το μαλώνει συνεχώς ο πατέρας του. Και εσύ τον έκανες να κλαίει όλη μέρα κλεισμένο στην τουαλέτα. Ναι. Τι σκατά έχετε πάθει όλοι σας εδώ μέσα. Στο τέλος θα χάσω τη δουλειά μου εξαιτία σας. Μπερδεύτηκα, ρε μαμά. Αυτό το παιδάκι έχει πολύ τρομακτικό πρόσωπο. Άστο, αγόρι μου. Μαλακή έκανες πάλι. Τι έκανε ο ηλίθιος? Ορίστε και το καφεδάκι, άντρα μου. Πολύ τον ακουμπάς. Δεν ξέρεις και τι αρρώστιες έχει περάσει. Σε παρακαλώ να είσαι πιο ευγενική με τον αραβωνιαστικό μου. Αγόρι. Υπενέπνιξες τον άνθρωπο. Ήρθε ξαφνικός ο αραβώνας. Λαμπρινή, κόφτο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι αισθανόμαστε ένας για τον άλλον. Πες της, αγάπη μου,
Πες πώς θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μας. Ναι, θα είμαστε. Μόνο που τώρα πρέπει να φύγω. Γιατί με περιμένει ο τέτοιος. Έχω αργήσει. Να με πάρεις τηλέφωνο με τα αγάπη μου. Εννοείται. Δεδομένο. Πάει κι αυτός. Είναι τρελός για μένα. Καλά, ότι είναι τρελός αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα, Τέκνα μου. Καλημέρα, κύριε Πάτερ. Τι θες πάλι εδώ, μαμά? Ήρθα να σταθώ στο πλευρό του γαμπρού μου που δοκιμάζεται. Δεν μπορεί η Μανούλα να στηρίξει το παιδί της. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Τέκνα μου, να αρχίσουμε? Έτσι πιστεύω. Ωραία. Θέλεις να μου πεις τις 10 εντολές? Αυτό το ξέρω, αλλά... Λοιπόν, εγώ είμαι κύριος... Αυτό το ξέρει. Και εδώ που το λέμε είναι εύκολο το θεματάκι. Σως. Το παιδί διάβαζε μέρα νύχτα. Θέλει κάτι πιο δύσκολο. Σωστά. Τέκνα μου, ξέρεις ποιος έφτιαξε την κυβωτό? Ο ασφαλός, ο Νόε. Μπράβο, αγάπη μου. Το πανηγόλα μου. Τι είναι αυτό τώρα, χρυσέ μου? Τι ήταν αυτό? Αυτό δεν ήταν ερώτηση, απάντηση ήταν. Μήπως να καθίσουμε εμείς να μας βαφτίσει ο Γεράσιμος? Όχι τίποτα άλλο. Ρε, για το παιδί το λέω που διάβαζε συνεχώς. Ο Γεράσιμος είναι έτοιμος τώρα για δυνατές προκλήσεις. Έτσι ήταν, διαμάντη μου? Ναι, έτσι είναι. Τ' άκουσες, Παπα-Νικόλα μου? Ρίξε μία από τις καλές ερωτησούλες. Άντε, μπράβο. Πολύ καλά. Γεράσιμε, Τέκνο μου, πώς ονομάζονται οι αποφάσεις της Συνόδου της Αντιοχίας του 344 που περιλάμβαναν το τέταρτο σύμβολο της Συνόδου της Αντιοχίας του 341, τους 12 αναθεματισμούς της Συνόδου της Νικαίας και την καταδίκη του Μαρκέλου Αγκύρας και του Φωτεινού Συρμίου? Δεν κατάλαβες κάτι, χαρά μου? Θες να επαναλάβουμε την ερώτηση? Η ερώτηση ήταν αυτή. Γνωρίζεις την απάντηση, Τέκνο μου, ή να το αναβάλουμε το όλο θέμα, τελειώνουμε? Εγώ λέω να το αναβάλουμε για 1, 2, 10 χρόνια και μετά βλέπουμε. Κάπου το είχα δει αυτό, κάπου το είχα δει. Δεν το έχει, πάτερ μου, δεν το έχει. Είναι φανερό. Σας παρακαλώ, αν μου πείτε ακριβώς περίπου σε ποιο σημείο είναι στο βιβλίο, θα το θυμηθώ γιατί έχω φωτογραφική μνήμη. Αφού έχεις φωτογραφική μνήμη, θα θυμάσαι και που είναι και η εξώπορτα. Τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Η Αντιοχία είναι η πρωτεύουσα. Τέκνο μου, όποτε θέλεις μπορείς να φύγεις. Έχω πολλή δουλειά για να παίζω μαζί σου. Αφού απάντησα σε μια ερώτηση αυτή με τον Νόε. Έλα βρε Γερασιμάκη, δες το τώρα από τη θετική πλευρά. Εσύ βρε αγάπη μου, δεν είδες από την αρχή να μην γίνει αυτός ο γάμος? Τώρα το κατέκτησες με το σπαθί σου. Φτάνει πια. Χριστίνα, άσε μας ρε μαμά, τον έχετε πρίξει τον άνθρωπο. Τόσο διάβασμα έριξε για εσάς. Για σένα το ρίξε το διάβασμα. Το ίδιο κάνει, πάμε να φύγουμε από εδώ. Πρόσεξε πώς μιλάς μέσα στον οίκο του Θεού. Δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ το Γεράσιμο τον αγαπάω και θα το παντρευτώ. Και αν δεν θέλετε να το κάνουμε στην εκκλησία, θα το κάνουμε στο Δήμο ή στο Καλλιμάρμαρο ή στην Αφρική με τελετή Ζούλου. Χαίρετε. Και πατέρα, σκατά τα έκανες. Εγώ φταίω. Ποιος φταίει? Δεν βλέπεις που οθεί την κόρη μου στην καταστροφή? Τίποτε πρέπει να πας στην απόφαση να μην τον βαφτίσεις. Λαμπρινή σύνερφε, δεν μας παίρνει να χάσουμε κι άλλους χριστιανούς. Αρκετούς χάσαμε με το βατοπέδιο. Κυρία Λαμπρινή μου. Σκάσε, είμαι εγκόγκνητο εδώ. Τι έκανα πάλι? Τι άλλο να κάνεις? Σαν τα μούτρα σου τα έκανες πάλι. Εμένα μου είχε βγει η πίστη ανάποδα, βρήκε, να χαλάσω αυτό το γάμο. Μέχρι και την πίστη του Παπα-Νικόλα προσπαθώ να βγάλω. Αλλά δεν μπορώ να παλεύω με θεούς και δαίμονες και να έρχεσαι εσύ και να μου τα κάνεις. Μαντάρα! Τι το θέλεις, βρε, αυτό το τσουλάκι εκεί πέρα. Τσουλά. Και η κόρη σας έτσι τη χαρακτήρισε. Δεν χαίρεσαι? Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει από τα δικά μου ποιοτικά γονίδια. Παναγία μου. Τι φωνάζεις την Παναγία έξω από την εκκλησία? Γιατί μπορεί να βγει και δεν σε συμφέρει. Ακόμα προλαβαίνεις να κάνεις πίσω. Δεν πρόκειται. Και μόνο που μπήκε στην εκκλησία αμαρτία είναι. Φύγε εσύ και θα προσευχηθώ εγώ στην Παναγία για σένα. Όχι. Μαμά, τι του λες? Ευχές του δίνω, παιδί μου, ευχές. Κακό είναι? Εδώ μέσα θα μου πεις την αλήθεια. Αλλιώς θα κατέβουν οι Άγιοι από τους τοίχους και θα σε κάψουνε. Τι να σου πω? Πού είναι ο Σταύρος, λέγε. Μου κρύβεται? Όχι βέβαια, γιατί να κρύβεται? Έπρεπε να φύγει σπευσμένα για την Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, γιατί? Κάτι επισκευές στον αγωγό. Μέχρι τον Μπουργκάς θα πάει. Και το κινητό γιατί δεν το απαντάει?
Ποιος θα είναι ο πνευματικός πατέρας? Εγώ, κύριε παπά μου, εγώ εδώ, νονός. Κόμψε νονό να καταλάβεις βαφτιστήρι. Πού να την αράξω, να τον πάρω για λίγο, γιατί έχω ξυπνήσει από τις 4 τα χαράματα. Αμαρτία, φιλότα μου, τι είναι αυτά? Παπα-Νικόλα, εδώ μέσα όλα ίδια τα βλέπω, έτσι δεν έχεις κάνει τίποτα αλλαγές? Εκκλησία είναι τέκνο μου. Όχι, έλεγα να κάνεις κανένα δωμάτιο για συσίτιο στους απόρους. Μένιο, στο λέω για τελευταία φορά. Η εκκλησία δεν πρόκειται να αγοράσει τις γαρίδες σου. Τέλος. Με αυτά που κάνετε δεν πρόκειται να την πάτε μπροστά την Ορθοδοξία. Λοιπόν, πιστοί, ξεκινάμε. Γεράσιμε τέκνο μου. Έλα πιο κοντά στην κολυμπήθρα. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Βλέπω και από εδώ πολύ καλά. Όλα σούπερ. Αυτά είναι, κατάλαβες? Έλα βρε αγάπη μου, βάφτισε. Ναι, δεν θα σου πάρουν για το κεφάλι. Πού τέτοια τύχη. Άντε να δούμε τι θα καταλάβετε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Άρσεναλ Λίβερπουλ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πλέμμα της αληθείας. Ίντερ Γιουβέντους. Δύσκολο. Η Γιούβε κατεβαίνει χωρίς Ντελ Πιέρο. Σκάσετε επιτέλους. Εγώ σε ενοχλώ. Ο πατέρας που είσαι απίστον είναι πλεγκεροφανής, δεν σε ενοχλεί? Τας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησε ο Θεός. Σταυράκο μου, γιατί αντρούλη μου περαπατάς τη τηλεφωνήματά μου? Αν πάρεις αυτό το μήνυμα, σε παρακαλώ απάντησέ μου, γιατί ανησυχώ για σένα. Και να προσέχεις την Αλεξανδρούπολη, κάνει κρύο. Το καντήλι μου. Αποτάξω το σατανά. Αποτάξω, λέω, το σατανά. Αποτάξω, λέει, το σατανά. Δεν ακούς? Ναι, ακούω. Γιατί το λέτε σε μένα? Πρέπει να πεις απεταξάμιν. Τι? Τι? Απεταξάμιν. Αυτό. Αποτάξω το σατανά. Πάλι? Τι, δεν το είπα καλά? Τρεις φορές το λέμε. Χριστέ μου, που έχω μπλέξει. Οκ. Απεταξάμιν. Αποτάξω το σατανά. Απεταξάμιν και τέρμα. Ο πνευματικός πατέρας να πει το πιστεύω. Πόσο το δίνει αυτό το στοίχημα? Πιστεύω. Ναι, καλά πιστεύεις. Παρακάτω, ξέρουμε. Εγώ όχι. Τι, όλα εγώ θα τα λέω εδώ πέρα? Τελειώσαμε. Όχι. Συγγνώμη, παπά μου, το κάπνισμα επιτρέπεται εδώ μέσα? Όχι. Να πεταχτώ έξω να κάνω ένα τσιγαράκι? Ναι. Εγώ μπορώ να πάω μαζί του? Όχι. Κρύο, ψόφο κάνει εδώ πέρα μέσα. Μη μεσάς, θα ζεσταθείς όταν πας στην κόλαση. Μαμά. Φιλότα μου, δεν επιτρέπεται να τρως εδώ μέσα. Το κάπνισμα απαγορεύεται, το φαΐ απαγορεύεται, ο ύπνος απαγορεύεται. Εγώ φεύγω. Το νεράκι ζεστό, θα το δείξουμε κι εμείς. Θα κάνουμε τη βάπτιση. Αν ενοχλώ, να φύγω. Όχι, όχι, παπά μου, εντάξει, εγώ θα είμαι φρόνιμος, το υπόσχομαι. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Γεράσιμος. Εις το όνομα του πατρός. Βάλ το κεφαλάκι μέσα. Πού είδα μέσα, στο νερό? Δεν γίνεται, δεν ξέρω μπάνιο. Δεν παθαίνεις τίποτα, τέκνο μου. Βάλ το κεφαλάκι μέσα. Βάλ το κεφαλάκι μέσα, αγάπη μου. Πας και πνιγείς και δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Όλο υποσχέσεις είσαι. Και του Ιού. Και του Ιού, λέει, βούρλο ξαναβούτα. Γιατί? Τρεις φορές θα γίνει, αγόρι. Αγία Τριάδα. Και μετά την Αγία 90, θα τα βούτα 90. Τι είμαι, συναγρίδα? Συναγρίδες. Πώς δεν το σκέφτηκα? Οι συναγρίδες είναι πολύ πιο εμπορικές από τις γαρίδες. Δεν αντέχω άλλο. Ούτε εγώ. Ας το βγάλουμε άχυρο το μυστήριο να τελειώνουμε. Σαμπάνια και γαρίδες για όλους. Σήμερα γιορτάζουμε. Βαφτίστηκε ο μελογαμπρούλης μου. Σα χλαμάρες και χιδεότητες. Τώρα δεν θέλω να μιλάω έτσι, αλλά μου φαίνεται ότι ο Παπα-Νικόλας επίτηδες έβαλε παγωμένο νερό στην κολυμπήθρα, κατά εντολή της μάνας σου. Αν ήταν στο χέρι μου, αγόρι μου, η κολυμπήθρα θα είχε θηκό οξύ. Μαμά, δεν τυχέσαι μας κι εσύ. Ναι. Άσε τις μαλακίες, Νικολάκη. Γιατί, κυρία Λαμπρινή μου, τι είπα? Ναι, είπα. Σου έχω νέα, Νικολάκη. Ο Μουρόχαυλος βαφτίστηκε. Πάει το ένα μυστήριο, το φαγε. Έρχεται ο γάμος, Νικολάκη, ξύπνα.
Τι να κάνω, κυρία Λαβρίνη, αφού η κόρη σας δεν θέλετε να με βλέπει. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Αν αφήσεις να γίνει αυτός ο γάμος, θα σε αφαλοκόψω, σου το λέω. Και πες και σε αυτό το τσουλάκι δίπλα σου ότι με την ευκαιρία θα αφαλοκόψω και αυτό. Στα καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θεέ μου, κάνε να πνιγεί με τη σαμπάνια και θα σου ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι. Μαμά, σ' ακούω. Κι εγώ σε βαριέμαι, αλλά δεν το κάνω θέμα. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Σιγά τώρα μην αφήσουμε να μας πάρει και από κάτω. Δεν θα αρχίσουμε και τους τρίνους. Βέβαια, έχει δίκιο ο πατέρας σας. Όλα να πάμε στο ρέμο να τα σπάσουμε. Βρε, αγαπούλα μου, μια απλή εξωσούλα είναι. Έτσι, μάκι μου. Πάντως διώκεται ποινικά. Και αν δεν πληρώσουμε τη δόση. Α, ορίστε, είδες. Να, το λέει και το παιδί. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε, πληρώνουμε το χρέος και τέρμα. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Τι εννοείς πληρώνουμε το χρέος και τέρμα? Πόση διορία έχουμε? Έχουμε, παιδί μου, έχουμε. Πόση! Μη με κουράζεις, σε παρακαλώ! Τι έχουμε τώρα, 2009. 2009 είναι. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες! Μα είναι κουβάλεστε, ρε παιδιά. Οι τράπεζες είναι πολύ ελαστικές σε αυτά τα θέματα. Όταν λέει τράπεζα τρεις μέρες, μπορεί να εννοεί και. Τέσσερις. Δεν το πιστεύω. Εξαιτίας σου θα χάσω το σπίτι που μεγάλωσα. Που είχα σκοπό να φέρω τον άντρα που θα με αγαπήσει και θα με παντρευτεί. Καλά, σιγά μην αντέχανε τα μπετά μέχρι τότε. Μαμά, δεν είναι ώρα τώρα. Για μισό λεπτό. Αφού το σπίτι είναι δικό μου, πώς θα μας το πάρουν επειδή χρωστάς εσύ? Κοίτα, αυτή τώρα είναι μια καλή ερώτηση. Και έχεις μια καλή απάντηση. Μια υποθήκη είναι πάντα μια υποθήκη. Έτσι λοιπόν, έρχεται μια υπογραφή, η οποία είναι πάντα μια υπογραφή, στη θέση μιας άλλης υπογραφής, η οποία άλλη υπογραφή. Ρε Βιλωτά, γιατί να σε ζαλίζω τώρα με χαζές λεπτομέρειες? Εγώ είμαι σίγουρη ότι για όλα αυτά ευθύνεται ο Κύριος από εκεί. Μαμά, μην αρχίζεις πάλι, σε παρακαλώ. Άσε τη γυναίκα να εκφραστεί. Έχει πολλή ώρα να μου την πει και μου έχει λείψει λίγο. Ο Κύριος από εκεί σου φταίει και όχι ο άντρας που εξαιτίας του θα χάσω την κληρονομιά μου. Σε αγάπη μου, που ξέρεις ότι θα κληρονομούσω στο σπίτι? Ο πατέρας είναι ο σοφός άνθρωπος. Σε ποιον θα το άφηνε το σπίτι, ε? Εγώ είμαι πτυχιούχος. Θες μια μούτσα που την έχω πρόχειρη? Σταματήστε επιτέλους. Αντί να κάτσουμε να βρούμε μια λύση για να μας πετάξουν στο δρόμο, εσείς μου πλακώσετε σαν 12 χρόνια. Οπ, μην μιλήσει κανείς. Έχω τη λύση. Αν υπάρχει Θεός, ας το πάρει τώρα. Θα φτιάξουμε μια πλαστή πινακίδα και θα αλλάξουμε το όνομα του δρόμου. Οι κακοί που θέλουν να μας πάρουν το σπίτι θα το ψάξουνε, δεν θα βρουνε τη διεύθυνση και εμείς θα μένουμε εδώ άνετα. Πώς σου φαίνεται, παπά? Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Άστο. Αρκεί να έχουμε τα λεφτά, να σε πάμε σε ένα ειδικό, να σε κοιτάξει. Λοιπόν, πάμε για ύπνο, να τα πούμε το πρωί. Εμένα με όλα αυτά δεν με παίρνει ο ύπνος. Και ο μόνος είναι που δεν σε παίρνει. Μαμά, ζηλεύεις τα νιάτα μου. Αυτό κάνεις. Αρχίσατε πάλι. Στα κρεβάτια μας τώρα. Άντε, μπράβο. Νάνι τώρα. Εδώ είσαι εσύ. Είδες, ρε μωρό μου. Τι μπορεί να γίνει από ένα αμεληταίο μπερδεματάκι? Λοιπόν, Μένιο μου, για να μην μας ακούσει όλη η γειτονιά, κάντε ναι όπως είσαι. Που σημαίνει, αγαπούλα? Που σημαίνει, αγαπούλα, ότι από απόψε και μέχρι νεοτέρας θα κοιμάσαι στον καναπέ. Αυτό μου αρέσει εσένα. Που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές δεν χάνεις το χιούμορ σου. Αχ, στον καναπέ. Μένιο, θέλεις να σου το πω και σε άλλη γλώσσα? Όχι, αγάπη μου, εντάξει. Στον καναπέ. Στον καναπέ. Δηλαδή, ρε παλικάρι, για να καταλάβω. Αν τυχαία λέμε, εντελώς τυχαία δηλαδή, πιάσει φωτιά το σπίτι και καεί, εγώ θα εισπράξω την ασφάλεια, έτσι? Ωραία. Πόσα? Πολύ ωραία. Δεν μου λέει, ρε παλικάρι, αν τώρα στη φωτιά υπάρξουν και θύματα, αν καούνε, ας πούμε, οι κόρες μου, ο γαμπρός μου, τα εγγόνια μου. Εντάξει, όχι τα εγγόνια μου, δεν φταίνε σε τίποτα αυτά. Αν καούνε όλοι οι άλλοι που έχουν πλακώσει εδώ μέσα, πόσα θα εισπράξω? Καλημέρα σας. Μέρα. Έλα, τα λέμε μετά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε για πρωινό? Θες κρουασάν ή φρυγανιές με μαρμελάδα, αγάπη μου? Και εγώ θέλω φρυγανιές, μαμά. Θα το τιμούσα κρουασάν, αγαπούλα μου. Ωραία. Πάρτα, αγαπούλα μου. Θες και ζεστό καφέ? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ας το πιω στην καφετέρια. Έλα, Σημάκη, έλα να κάνεις παρέα στον παπά. Φεύγουμε, γιατί τι έγινε? Θα σου εξηγήσω μετά. Πάμε στην καφετέρια. Καλημέρα, Παναγία. Έτσι πως τα έκανες, δεν νομίζω να είναι καλή. Θα φας, παπά. Έχει περισσέψει και να φάμε. Εγώ νόμιζα πως τα έφαγε όλο προκομμένος ο άντρας σου. Να σου πω, έχεις πόντες σε μένα. Αρκετά σε ανέχομαι τόσα χρόνια. Μπα, μας ανέχεται κιόλας η κυρία του καταχραστή. Ο άντρας μου, κυρία μου, δεν μπορεί να σου πάρει κάτι που δεν σου ανήκει. Αλλά και αν το πάρει, αφού δεν σου ανήκει, τι σε νοιάζει? Τι σου έφταναν, κυρία μου, τα κοσμήματα της μαμάς που σούφρωσες? Έπρεπε να χάσουμε και το σπίτι. Τα κοσμήματα της μαμάς μας τα κλέψανε. Στο έχω πει χίλιες φορές. Σημασία έχει πως δεν τα έχουμε και εγώ έχασα το μερίδιό μου. Και να το ξέρεις, δεν θα αφήσω να συμβεί το ίδιο και με την περιουσία του έτοιμο θάνατο από εδώ. Πουσου! Ρίχτης και μία από μένα. Αν νομίζετε ότι θα δείτε έστω και ένα ευρώ από τα δικά μου τα λεφτά, είστε πολύ γελασμένες. Στο τάφο μου θα τα πάρω, ρε. Πες τα, πατέρα, πες τα. Και ούτε στον τάφο μου θα τα πάρω. Έχω γραφτεί μέλος σε ένα πορνοσάιτ και μου τα τρώνε κάτι ρωσιδούλες, κουκλά είναι. Θα σε βάλω και σένα. Τι σου ζήτησα, ρε? Το μόνο που σου ζήτησα ήταν να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό και να αφήσεις εμάς τους δύο να συνοηθούμε για το δάνειο. Τόσο δύσκολο σου ήτανε! Τι ρωτάς τώρα κι εσύ? Εάν είχες κρατήσει το στόμα σου κλειστό, τώρα θα είχαμε πάρει τα 30 χιλιάρικα. Δεν φταίω εγώ, ρε παπά. Ενθουσιάστηκα από τον ενθουσιασμό μου και δεν μπορούσα να κρύψω τη χαρά μου. Τη βλακεία σου δεν μπορούσε να κρύψεις. Βλάκα! Τι έγινε? Βλέπεις τη σύνθεση, τι ρωτάς? Να υποθέσω πως δεν πήραμε το δάνειο. Μην κοιτάς εμένα. Δεν φταίω εγώ. Ο ηλίθιος ο γιος θα φταίει. Δεν φταίω εγώ, ρε μαμά. Η τραπεζική μας πήρα χαμπάρι αμέσως πως δεν έχουμε δεκάρα. Και στον τελευταίο που δεν το κατάλαβε, φρόντισε ο ηλίθιος να το μαρτυρήσει. Και τώρα είναι η στιγμή που μαμά σου τα ρίχνει όλα σε μένα. Εσύ φταίς, βρε! Ορίστε. Μέχρι να πατήσεις το πόδι στο σπίτι μας, η οικογένεια μας ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Σιγά καλέ, μισέ έκανε και ο Μητσικώστας. Τώρα μιλάμε εμείς οι μεγάλες, εσύ γιατί πετάγεσαι? Γιατί μου έκλεψες την κληρονομιά μου και θα πετάγω όσο θέλω. Είμαι αδικημένη εγώ. Αδικημένη είσαι, αλλά δεν φταίω εγώ, με πρόλαβε η φύση. Με την κατάσχεση του σπιτιού τελικά τι θα γίνει? Άστο ρε πουλάκι μου. Αφού βλέπεις ότι αλλάξαμε θέμα για να το ξεχάσουνε. Πρέπει δηλαδή να τους το θυμίσουμε πάλι. Εσύ φώτιξες τα κοσμήματα της μαμάς με το έτσι θέλω. Τώρα που θα ψοφήσει ο μπαμπάς, τα λεφτά του θα τα πάρω εγώ. Θα δικαιούμαι. Εσύ να ψοφήσεις, βλαμμένη. Θα σου έλεγα τώρα τι να πάρεις, αλλά είσαι τόσο στερημένη που θα σου άρεσε. Καμιά σας δεν θα πάρει τίποτα. Είμαι ακόμα ζωντανός. Ναι, αλλά μυρίζει σαν πεθαμένο. Τι να γνωρίζω, γιατί είσαι τόσο τσακωμένος με το χιούμορ? Μπορώ να καθίσω, σας παρακαλώ? Ασφαλώς, κυρία μου, παρακαλώ. Είσαστε καλά? Καλά, καλά, καλά. Όσο καλά μπορεί να είναι μια κόρη που μόλις έχει χάσει τον πατέρα της. Θρηνώ, αν με καταλαβαίνετε. Με καταλαβαίνετε? Σας καταλαβαίνω. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Τι να καταλάβετε εσείς? Έχετε χάσει εσείς γονιό, δεν έχετε? Έχουμε. Καλά τότε, αλλά το δικό μου είναι αλλιώς. Λυπάμαι πολύ. Εσείς λυπάστε, αλλά η απώλεια είναι τεράστια. Ηρεμήστε, κυρία μου, να φέρω κάτι να πιείτε. Τι να πιω, η μαύρη, τι να πιω? Φέρτε μου φαρμάκι να φαρμακωθώ. Έχετε! Εμείς την κυρία μου, να σας φέρω μια πορτοκαλάδα. Να την κάνω την πορτοκαλάδα, κυρία μου. Εδώ σας λέω ότι έχω χάσει τον πατέρα μου. Ποιον πατέρα μου, δηλαδή? Ένα θησαυρό έχω χάσει. Τι να πια εγώ σε αυτή τη ζήση, ένα χορταράκι που το πατάει ανέμελα ο κάθε περαστικός, όπως έλεγε στο δόλωμα και η συγχωρεμένη Αλίκη. Τι είμαι εγώ? Ένα δόλωμα είμαι κι εγώ. Ορίστε. Αφήστε. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω για σας? Να μου φέρεις πίσω τον πατέρα μου δεν μπορείς.
Δυστυχώς. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μου δώσεις τα λεφτουδάκια που έχουν μείνει στο λογαριασμό του για να κάνω και την κηδεία η Άμερη. Μάλιστα, κυρία μου, να σας τα δώσω. Ξέρετε να έχει αφήσει κάποια εντολή ο πατέρας σας στη διαθήκη του? Ορίστε. Αδιαθήκη, μη τη λέτε αυτή τη λέξη, μη. Το τσικέλι μου αρπάζει το πάγκρεας. Συγγνώμη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πνιγμένος μέσα στον επιθανάτιο ρόγχο του ψέλιζε συνεχώς τα χρήματα του λογαριασμού μου στην τράπεζα να τα πάρει η μεγάλη μου κόρη που είναι άξια και προκομμένη. Το ψέλισε όλο αυτό? Ναι, μάλιστα το ψέλισε όλο αυτό. Ο λογαριασμός είναι στο όνομα Φιλότας Καράς. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή γιατί έχω και νύχια στις 4. Φιλότας Καράς. Παρόν, ήρθαμε. Και φέραμε και την ταυτότητα. Δηλαδή την ταυτότητα δεν τη φέραμε, μια φωτοτυπία φτιάξαμε. Βγάλαμε και σας έχουμε και μια εξουσιοδότηση. Αν χρειαστεί. Τα χρήματα θα τα θέλαμε σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Τι θέλεις εσύ εδώ? Εσύ τι θέλεις εδώ? Θες να το λύσουμε τώρα? Φύγε, για θα σε κάνω βούκινο, το λέω. Κύριε τραπεζιέ μου, ό,τι και να σας πει τώρα, Ρετίκολο από εδώ μην δώσετε καμία σημασία. Ρετίκολο εγώ? Μια απατεώνισσα είναι που θέλει να φάει τα λεφτά του μπαμπά μου. Απατεώνισσα εγώ? Μάλιστα, κυρία μου, εσύ. Την ακούτε, κύριε μου, πώς μου μιλάει το τσόλι, ενώ ξέρει ότι πενθώ τον μπαμπά μου. Ποιον πεθείς εσύ, μωρή? Πενθώ τον μπαμπά μου. Ποιο μπαμπά σου, κυρία μου? Ο μπαμπάς είναι εδώ. Αυτός δεν είναι ο πατέρας μας. Πρόκειται περί πλαστογραφίας. Εξάλλου είναι γνωστή πλαστογράφο στην περιοχή του Βύρωνα. Και με εγώ πλαστογράφησα. Φωνάξτε τα security αμέσως να την πετάξουν έξω. Δώστε μου τα χρήματά μου να φύγω. Δεν έχεις να πάρεις δεκάρα. Η περιουσία του μπαμπά είναι δική μου. Μόνο αν με σκοτώσεις. Δεν είναι κακή ιδέα. Κυρίες μου. Αρκετά. Ο λογαριασμός του Φιλότα Καρά έχει κλείσει εδώ και 2 χρόνια. Εντάξει. Τι? Άσε με, πατέρα, άσε με. Μη μου μιλάς. Δεν σου μιλάω. Μόλις τώρα μου το πάνε, γιατί πάσχω από μια πολύ σοβαρή ασθένεια και πρέπει να κάνω μια πανάκριβη εγχείρηση. Η στέρηση δεν θεραπεύεται με εγχείρηση. Τι θες τη μούτζα σου, μου φαίνεται, ε? Με πήραν από την τράπεζα και μου τα είπαν όλα. Και καλά, εσύ ξεφτιλίζεσαι καθημερινά. Εμένα όμως, γιατί με κάνετε ρεζίλη? Έχει δίκιο ο πατέρας μου, έχει δίκιο. Ήρθανε και οι παλιές. Αυτό που έκανε, πατέρα, είναι αχαρακτήριστο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να την αποκληρώσεις. Να αποκληρώσει εμένα? Πώς μπόρεσες, βρε, και έπεσες τόσο χαμηλά? Μόνο αυτή έπεσε τόσο χαμηλά? Εσύ που είπες ψέματα πως τα έχω κακαρώσει, τι έκανες? Πες της τα, παπακά μου, πες της τα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το μόνο που την νοιάζει είναι τα λεφτά σου. Ας καμιά ξανά στροφή θα σου πω εγώ. Αλλά δεν πρόκειται να τα βρει, γιατί εσύ τα έχεις βάλει στην άλλη τράπεζα, έτσι δεν είναι? Τα έχεις βάλει στην... Αυτή μισή μου καλέ. Για πόσο μαλάκα με έχεις, παιδί μου? Εγώ μαλάκα εσένα, μην το ξαναπείς. Εξάλλου οι τράπεζες δεν συμφέρουν πια. Έτσι. Πες τα, παπακά μου, να ξεσπάσεις. Όλοι τους είναι το κογλίφι. Γι' αυτό εσύ κάνεις πάρα πολύ καλά που τα λεφτά τα έχεις κρυμμένα στο... Θύμησέ μου, καλέ. Ντροπή σου, βρε. Ντροπή σου. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Τον αναγκάζει ένα γέρο άνθρωπο να σου πει που έχει κρυμμένα τα λεφτά του. Κατά από το στρώμα τα έχει κρύψει. Όπως τα έκανε κάθε υπεύθυνος πατέρας. Εκεί δεν τα έχεις, μπαμπά? Όχι, εκεί δεν έχει τίποτα, έψαξα. Τη βλέπεις την άπλιστη, τη γουρούνα? Μένω εσύ. Εγώ τι κάνω, το κάνω για να σώσω το σπίτι μας. Είστε και οι δυο μουλάρες. Αυτό έχω να πω εγώ. Εσύ. Τι? Έχει δίκιο ο πατέρας, πως έχουμε καταντήσει έτσι. Είμαστε πολύ συχαμένες. Ανήθικες εντελώς. Ξεδιάντροπες, μην το συζητάς. Καλά, αρκετά. Πάμε να ψάξουμε για τα λεφτά τώρα. Φύγαμε. Κορίτσια, μαζευτείτε! Σας έχω καλά νέα. Τι έγινε? Ο Γεράσιμος και εγώ τα βρήκαμε τα 30 χιλιάρικα. Το σώσαμε το σπίτι. Σοβαρά, αγάπη μου? Ναι, καλά, εγώ δεν έκανα και τίποτα. Αυτός δεν έκανε τίποτα, όχι ο Γεράσιμος και εσύ, μόνο εσύ. Μπαμπά, δεν σε πιστεύω. Γιατί, αν φεύγαλες έστω και μια στιγμή ότι θα τα κατάφερνα. Ας το αυτό μην το σχολιάζουμε να απαντήσεις. Λοιπόν, πρέπει να το γιορτάσουμε. Βγάλτε ό,τι γαρίδα έχει απομείνει. Τι έχεις
Ζήσεις, παιδί μου, δεν χάρηκες που σώσαμε το σπίτι. Σκατά είμαι. Σώθηκε το σπίτι, αλλά εγώ έχασα έναν πατέρα. Άτε καλέ, έχασες έναν πατέρα. Αυτός ο αλήτης, ο Γεράσιμος τον έκλεψε. Ο Γεράσιμος είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Σιγά μη προβλέπει και το μέλλον. Έλα ρε μαμά. Εσύ φταίς, του αφήνεις να σου τρώει έδαφος. Τι θες να κάνω ρε μαμά? Ο μπαμπάς μαζί μου είναι πιο ψυχρός από ό,τι ήταν η Βέρα στο σεξ. Τι, κάνετε και σεξ με τη Βέρα? Εννοείται. Έλα. Τόσα χρόνια ήμασταν μαζί, το έχουμε κάνει πάνω από 15 φορές. Ώστε εδώ τα κρύβεις τα λεφτά, ε! Και τι σε νοιάζει εσένα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Έχω ό,τι δικαίωμα θέλω. Είμαι η μοναχοκόρη σου. Και η πελαγία τι είναι? Ατύχημα! Φέρτε εδώ, αυτά τα λεφτά μου ανήκουν. Καλέ, μόνο 580 ευρώ. Μόνο αυτά μου μείναν. Έχω βρει ένα site στο ίντερνετ με κάτι ρωσίδες που δίνονται live. Πρώτον, φτού σου και ντροπή σου. Και δεύτερον, τα 500 ευρώ κατάσχονται. Δε σου φτάνει που βούτυξες τα κοσμήματα της μάνας σου. Άντε πάλι θα τα λέμε! Τα κοσμήματα της μαμάς δεν υπάρχουνε. Μας τα κλέψαν. Τι κάνετε, μωράκι μου? Σχετικώς καλύτερα. Είδες που ο Αντρούλης το τακτοποίησε πάλι όλα? Ναι, αλλά με λαχτάρισες πάρα πολύ. Και μένει μου, λες, σε προειδοποιώ. Εάν με ξαναλαχταρίσεις έτσι, θα με στείλεις στο τρολοκομείο. Στο τρολοκομείο θα στείλεις σε μένα, δεν μου αφήσεις να επιστρέψεις στο κρεβατάκι. Σαχλέ. Θα κοιμηθούμε καλύτερα. Δεν ξέρω, θα δω, ναι. Τι να κοιμηθούμε δηλαδή, όλο πολύ ράβα κάνουμε. Καλύτερα να μας δούμε. Να μας δει, μωρέ. Πέντε! Και πρώτος ηχαμένος. Γιατί δεν μου είπες ότι ο άνθρωπος που δανειστήκαμε τα χρήματα είναι νονός της νύχτας? Τι είναι? Και ότι θα μας κόψει κομματάκια αν δεν επιστρέψουμε τα χρήματα πίσω. Γιατί σκέφτεσαι πάντα τη χειρότερη εκδοχή? Ποια είναι η καλύτερη, Μένιο μου, να μου κόψουν απλά τα άκρα? Μένιο, τι είναι αυτά που λέει το χαζό? Δανείστηκες εσύ χρήματα από τη μαφία? Γιατί είστε όλοι τόσο υπερβολικοί εδώ μέσα? Υπερβολικοί! Αν δεν πληρώσουμε, αυτοί δεν θα μας κάνουν έξω από το σπίτι, έξω από τη ζωή θα μας κάνουν! Παναγία μου! Ρε αγαπούλα μου! Κομμένα τα αγαπούλα μου! Αυτή τη φορά έχεις κάνει μεγάλη μαλακία! Πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα αμέσως! Έχει δίκιο το παιδί! What? Τι! Είναι η πρώτη φορά που λες ότι έχω δίκιο σε κάτι! Ναι, και η τελευταία! Μπορείτε να σταματήσετε εκεί δύο αμέσως! Μέσα σε αυτήν την οικογένεια, τις δουλειές τις κανονίζω εγώ. Και τον τελευταίο λόγο εδώ μέσα, τον έχω μόνον εγώ! Καταλάβατε! Εάν δεν επιστρέψεις τα λεφτά αμέσως, πάω στο δικηγόρο για διαζύγιο τώρα. Και αποφασίζω να επιστρέψω τα χρήματα αμέσως. Και δεν θέλω αντίρρηση. Άντε μπράβο. Κυρία Λαμπρινή... Σκάσε κι εσύ! Μη σου πούν μια καλή κουβέντα! Αμέσως να πάρεις θάρρος! Εδώ είσαι. Τι θες? Ήθελα να φτιάξω ένα ατοστάκι. Έχω κάποιες πολλές θερμίδες να κουβαλάω τόσο βάρος. Τι βάρος? Καλέ, τα κοσμήματα της μαμάς. Αλήθεια αυτά είναι? Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν μας τα είχαν κλέψει. Ώστε εσύ τα έκλεψες λοιπόν. Και διώξαμε τζάμπα τη φουκαριάρα την υπηρέτρια. Δεν κόβεις το ηλία του 16ου. Δεν σε κατάλαβα, καλή μου. Τουλάχιστον να τα είχες πουλήσει, το καταλαβαίνω. Τι νόημα είχε να τα έχεις κρυμμένα τόσα χρόνια? Μόνο και μόνο για να μην τα βρω εγώ. Λοιπόν, ναι! Η μαμά μου τα είχε δώσει. Για να τα φυλάω. Γιατί εσύ είσαι ικανή να τα είχες δώσει σε κανέναν γκόμενο μόνο και μόνο για να σου κάτσει. Να, μωρή, να μην στα χρωστάω. Στα μούτρα σου, καλή μου. Πάντα έβεσες λόγια στη μαμά για μένα. Λες και μόνο εσύ ήσουν η καλή του σπιτιού. Τουλάχιστον δεν ήμουν η τρελή του σπιτιού. Όχι, γιατί ήσουν η πουτάνα του σπιτιού. Εγώ! Όλοι ξέρουμε πώς θα τα παντρεύτηκε στο Μένιο, σαν καστρωμένη. Αυτό είναι ψέμα! Ο Ασημάκης είναι καρπός της πρώτης νύχτας του γάμου μου. Δεν λέω για τον Ασημάκη, για το άλλο λέω, το εφταμινίτικο. Να σκάσεις, λέω! Καστρώθηκες μόνο και μόνο για να το τυλίξεις. Γι' αυτό ο γιος σου βγήκε ηλίθιος. Είναι ο καρπός της απάτης σου. Ζηλεύεις. Εγώ? Ζηλεύεις γιατί τότε ήσουν και εσύ ερωτευμένη με το Μένιο. Εγώ? Ερωτευμένη με το Μένιο εγώ? Ναι, εσύ! Αυτός με ήθελε. Αλλά εγώ, σαν κυρία που είμαι, έκανα πίσω για τα μούτρα σου, επειδή σου είναι μεγάλη. Τι φωνές είναι αυτές? Πάλι τσακώνεστε. Ορίστε. Είδες πως νοιάζεται για μένα? Ήρθα αμέσως να δει αν με πειράζεις.
Στένιο, πες της να μου δώσει αμέσως το κοσμήμα της μαμάς πίσω. Τα πια. Αμάν. Δεν σας τα είχαν κλέψει. Ναι, αμέ. Αυτή η γουρούνα τα είχε κλέψει και τα είχε κρυμμένα τόσα χρόνια. Λαμπρινή, τι να σε παγκώ. Και καλά να τα κρύψει απ' την τρελή. Εμένα δεν έπρεπε να το έχεις πει. Γιατί, για να τα πουλήσεις στους φίλους σου μαφιόζους. Τώρα μου πληγώνεις πολύ. Φέρε τα κοσμήματα πίσω. Ποτέ. Εσείς σπίτωσες άντρα και παιδιά μέσα στο σπίτι μου. Εγώ θα πάρω τα κοσμήματα της μαμάς. Αυτό θα τα δούμε. Λαμπρινή. Λαμπρινή. Ωχ, γιαγιά. Λίλη, ποιο είναι αυτό το αγοράκι, χαρά μου? Γιαγιά, ο Γιάννης είναι συμμαθητής μας στο πολιτιστικό κέντρο. Συμμαθητής σας? Ναι. Και τι θες εσύ, αγοράκι μου, στο σπίτι μου? Καινούργιες συμφορές πρέπει να με βρίσκουν κάθε μέρα. Εμένα με κάλεσε ο Αλέξης για να παίξουν. Ο Αλέξης σε κάλεσε, εγώ δεν βλέπω τον Αλέξη. Την εγγονούλα μου έχει τριμώξει τη γωνία. Ποια γωνία, βρε γιαγιά, τι λες? Σόπα! Παντού υπάρχουν γωνίες. Άντε, παίξατε, φάγατε και από το κέικ χωρίς να με ρωτήσετε. Άντε, πας σπίτι σου τώρα να μελετήσεις. Σιγά ρε φία. Άντε, και να μας ξανάρθεις, Γιαννάκη μου, έτσι. Αλλά όταν σου πω εγώ όχι πρωτοβουλίες, γιατί εμένα οι πρωτοβουλίες με ταράζουνε. Μακριά από την εγγονούλα μου, αγόρι μου, γιατί εγώ σου κόβω τα ποδαράκια μέχρι να πεις κείμενο. Εντάξει. Ορίστε. Αν σε τσεκίδια, αγόρι μου, άντε. Γεια σου, Λιλή. Γεια. Άντε στα τσακίδια. Γιατί δεν κοριτσάκι μου τη λαχταρά στη γιαγιούλα? Μα τι έκανα, βρε γιαγιά? Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν τον είδες τον πεινασμένο? Αυτός και να σε ακουμπήσει μόνο θα μείνεις έγκυος. Γιαγιά, δεν σκοπεύω να κάνω κάτι με τον Γιάννη. Είμαι μικρή ακόμα. Έτσι λέγαμε όλες και κοίτα που καταντήσαμε. Νέα γυναίκα, νεότατη. Και κοντεύω να έχω δυσέγγωνα. Αυτό μόνο κάνουν οι άντρες πάνω στον πλανήτη, παιδί μου. Τι κάνουν? Σου καταστρέφουν τη ζωή, αυτό κάνουνε. Καλά, αυτός ο πατέρας δεν σου είπε τίποτα, τόσο ηλίθιος είναι. Εντελώς. Να είδες, αυτό το ξεχνάω συνέχεια. Εδώ είσαι εσύ! Ναι, αλλά μόνο για λίγες παραστάσεις. Πες τη μαλακία σου και φύγε. Είσαι τυχερή που ξύπνησα αργά και δεν τους πρόλαβα όλους μαζεμένους εδώ να τους πω τι κλέφτρα είσαι. Αν να τσακωθείτε, χτυπηθείτε κιόλας να γελάσει και εμένα το χυλάκι μου. Τι πειδείτε πως έκλειψε αυτή τη φορά, αγάπη μου? Ό,τι και την προηγούμενη. Τα κοσμήματα της μαμάς. Σύνελθε, αγάπη μου. Δεν έκλεψα τίποτα. Τα είχαμε στο σιρτάρι μου και δεν τα βρίσκω. Εσύ μου τα βουτήξες. Όχι, αλλά αν συνεχίσεις θα βουτήξω εσένα από το μαλλί. Τι είπατε με την τοστιέρα? Κάνω όλο το σπίτι άνω κάτω. Αν τα έχεις πάρει εσύ, πες το, για να γλιτώσεις και τη φυλακή. Όχι ρε! Δεν θέλω να γλιτώσω τη φυλακή. Θέλω να πάω ισόβια για αδελφοκτονία. Έτσι, μπράβο. Χτυπηθείτε. Καλά το πάτε. Όπως αγάπη μου, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Και τα κάνουν οι άντρες. Μάλιστα. Και κυρίως οι έφηβοι άντρες. Κοίτα γύρω μας πόσα αμάξια είναι παρκαρισμένα. Κοίτα. Εδώ τα φέρνουν το κοριτσάκι και τα γκαστρώνουν μέσα στη νύχτα. Ο Γιάννης είναι 14, γιαγιά. Μόνο ένα ποδήλατο έχει. Και το ποδήλατο δεν έχει πίσω καθίσματα. Και νομίζω ότι το ποδήλατο θα τον εμποδίσει να εγκληματίσει εις βάρος σου. Δεν έχεις δει, βρε, το αδίστακτο βλέμμα του? Τα σχέδια που είχε το κορμάκι σου. Γιαγιά, τα πιστεύεις αυτά τα κουλά που λες? Κοριτσάκι μου, τα τουρκοβούνια και άλλοι τέτοιοι λόφοι στην Αθήνα είναι η χαρά του επίορκου με ευτήρα. Ξέρεις πόσες εκτρώσεις έχουν ξεκινήσει από εδώ? Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να ξέρεις, να βλέπεις, να μαθαίνεις, να είσαι έτοιμη. Μάλιστα. Και να οπλοφορείς. Τι? Θα το κανονίσω εγώ. Έχουμε τον ξάδελφο το Μανούσο στην Κρήτη. Στο επόμενο πακέτο που θα μου στείλει παξιμάδια και ρακίδα του πω να ρίξει μέσα και ένα ούζι. Και όποιος σε φέρει εδώ πάνω θα το βγάλεις και χλακ θα τον καθαρίσεις. Έτσι μου έρχεται να κατέβω κάτω και να τους αρπάξω όλους από το μαλλί. Τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί το λέω και δεν το κάνω? Τώρα θα δεις. Γιαγιά! Άντε ρε Ζήλη πάλι. Ανοίξτε καλέ, ανοίξτε να προλάβουμε το ατύχημα. Τι έχει πάτε, κυρία μου, τι θέλετε? Τελείωσε το κείμενο και θέλω να φτιάξω σουτζουκάκια. Πάτε καλά, μαντάμ. Εσύ βρε άτιμε άντρα, πας καλά. Έχεις τριμώξει το άμυρο το κοριτσάκι εκεί μέσα. Το ξέρεις ότι αυτό είναι βιασμός? Δεν με έχεις τριμώξει κανείς, κυρία μου, με τη θέλησή μου είμαι εδώ. Αχ, συγγνώμη παλικάρια μου, συνεχίστε τη δουλίτσα σας.
Λάθος παράδειγμα, έπεσε στην ώρα του καλλιτεχνικού πατινάς. Τώρα θα κοιτάξουμε και σε ένα άλλο. Να δεις πώς θα προλάβω το ανεπανόρθωτο. Ανοίξτε καλά, ανοίξτε. Τι έγινε? Κύριε Λαμπρινή. Εσύ ρε άχρηστε εδώ. Συγγνώμη. Δεν συγγνώμη με τα χαζάπας και κάνεις. Και στο τέλος η κόρη μου θα παντρευτεί το κακό μουτσουνο. Και θα έχει δίκιο δηλαδή. Μου εκνευρίζεσαι κύριε Λαμπρινή μου. Αφού τα είπαμε την κόρη σου την αγαπώ. Τι κοπέλα, μια ξεπέτρια για να περάσει το βράδυ. Τι. Αχ, κάτσε βρε Ρόζι. Βρε Ρόζι. Βρε παιδί μου άλλο ενός. Βρε Ρόζι. Να. Ορίστε. Τι καταφέρατε τώρα, ε! Το στενοχωρήσαμε το κορίτσι βραδιάτικα. Άντε, σιγά καλή, μην έχει πρόβλημα το ξέκολο. Ώσπου να κατέβει το λόγο θα βγάλει 1100 ευρώ, μη σου πω. Κύριε Λαμπρινή. Πάντως, καλά που σε βρήκα, γιατί θέλω κάτι να σου πω. Μπείτε, να μου πείτε. Λοιπόν, Νίκο, παιδί μου, θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Δύο πορτοκαλάδες χωρίς ανθρακικό. Γιατί δύο? Γιαγιά! Πες μου ότι θες να τον κεράσεις κιόλα. Δεν το πιστεύω. Ρε κοριτσάκι μου, δεν μπορώ να σε αφήσω ούτε 10 λεφτά μόνη σου. Και εσύ, βρε κοράκι μου, τόσα κοριτσάκια υπάρχουν να πας να τα καταστρέψεις. Την αγκονούλα μου βρήκες. Μα δεν θέλω να σε κάνω κακό. Έτσι είπε και ο μπαμπάς μου στη μάνα μου εκείνο το βράδυ και μετά από 9 μήνες γεννήθηκα εγώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάρε 20 ευρώ. Και να πας να πάρεις σοκολατίτσες. Στην Κόρινθο να πας φάρεις, έτσι. Και μην γυρίζεις, θα σου πούμε εμείς όταν θέλουμε. Δεν θέλω σοκολάτα, αλλά τα 20 ευρώ θα τα κρατήσω. Το βλέπεις? Σε παράτησε και έφυγε για 20 ευρώ. Έφυγε για να μην σ' ακούει γιαγιά. Και φεύγω κι εγώ γιατί δεν αντέχεις άλλο. Κι εγώ φεύγω τζάμπα. Δεν χρειάζομαι 20 ευρώ. Κυρία Λαμπρινή μας, να κεράσω καφεδάκι. Δεν ξέρω, βρε Νίκο, μου έχω λόγο τώρα να με κεράσεις καφέ. Εννοείται. Γιατί πριν από λίγο τα τακτοποίησα όλα. Τότε να με κεράσεις, βρε Νίκο. Ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ επάνω σ' άχμαλη. Κάρι μου, αστέρι μου, αστέρι μου. Υπερβολές. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για εσάς. Γι' αυτό, βρε, σ' αγαπώ. Και να ξέρεις, είναι μεγάλο πράγμα να σ' αγαπάει η μέλουσα πεθερά σου. Μαμά. Ακόμη εδώ δουλεύει αυτή. Μπορώ να μάθω γιατί περνάς περισσότερες ώρες από μένα εδώ μέσα. Τα βλέπεις? Τι θέλουν τη μανούλα, παιδί μου, μέσα, σκλάβα, εκεί. Μην βγει λίγο έτσι να ξεσκάσεις, σαν την Ελένη του Κώστα Αλέξη. Μαμά, ξέρεις πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Νίκο μου, δεν θα μου αφήσει να τον πιω τον καφέ. Μια άλλη φορά, Νίκο μου, θα μου τον βγάλει ξινό. Φεύγω. Γεια σας. Και όπως είπαμε, παλικάρι μου, έτσι. Μείνετε ήσυχοι, κυρία Λαμπρινή μου. Το θέμα είναι να παρηγορήσουμε τους δικούς μου. Θα τους έχει πάρει από κάτω και όταν στενοχωριούνται, γίνονται χάλια. Πάντα τέτοια! Πάντα τέτοια, μπαμπά! Γέμισε τα ποτήρια μας, μην τσιγκουνίβεσαι! Θα γεμίσω, ρε φιλότα, σήμερα έχουμε γιορτή. Δεν νομίζω ότι το έχουν πάρει και πολύ βαριά. Θέλω ακόμα ένα χειροκρότημα για τον ήρωά μας. Ναι, ναι! Εγώ πίνω στην υγεία του Νίκου μας, του ήρωά μας. Ήρωας, ήρωας. Σας παρακαλώ γιατί κοκκινίζω. Και κόκκινες εσύ, αγάπη μου, κούκλος είσαι πάλι. Εξάλλου δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Εσείς για μένα είστε οικογένεια. Νίκο μου, παλικάρι, όλα αυτά που έκανες για την οικογένειά μας δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Θα σε πάρω μια αγκαλιά, αγόρι μου. Λεβέντη μου, τύρα μας. Εντάξει, εντάξει, Μένιο μου, τώρα μην βάλουμε και τα κλάματα. Σαμπάνια. Σαμπάνια για όλους. Συγγνώμη, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ? Γιορτές και πανηγύρια. Ο Νίκος μας έθεσε τις 30.000 και σώσαμε το σπίτι μας. Έκανες εσύ τέτοιο πράγμα? Τους έδωσες τις 30.000? Τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να πω ποτέ όχι στην κυρία Λαμπρινή μου. Αχ, με τον καμάρι μου. Δεν μπορώ, μην πω το όχι. Μαμά, ζήτησες εσύ λεφτά από τον Νικό? Εγώ όχι, δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν που τύπω το πρόβλημά μας και αυτός, σαν χρυσό παιδί που είναι, αμέσως έδωσε τη λύση. Είναι ένας ήρωας. Έρχεται τώρα, άκου. Όχι σαν κάτι άλλους, άχρηστους, που μένουν στο σπίτι μας και τρώνε το φαΐ μας τζάμπα. Δεν στο είπα. Μαμά, ο Γεράσιμος δεν είναι φιλοξενούμενος. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό? Είναι ο άνθρωπός μου και είναι μέλος της οικογένειάς μας. Μπορείς να μην μου θυμίζεις τις πρόσφατες συμφορές απόψε που έχουμε γιορτήσει στο σπίτι? Εξάλλου ένα μέρος από το σπίτι μας τώρα ανοίξει το γαμπρούλι μου, τον Νίκο μας. Δεν είναι γαμπρούλι σου ο Νίκος. Ναι, συγγνώμη. Παρασύρθηκα από τον ευσεβή πόθο.
Νομίζω ότι δεν έχω καταλάβει το κόλπο σου, φιλαράκο. Το κόλπο μου, για βοήθησε με λίγο. Θα σε βοηθήσω. Πρώτα δεν μονιμοποιείς τη Χριστίνα για να μην μπορέσει να πάρει το δάνειο. Και δεύτερον τώρα το παίζεις ηρώας. Ω, Γεράσιμε, μα σε παρακαλώ πια. Αυτό το ήρωα σταματήστε το επιτέλους, γιατί κοκκινίζω. Άλλωστε δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έπρεπε να βοηθήσω, αφού εσύ είσαι εντελώς άχρηστος. Είπες κάτι, δεν άκουσα. Έλα, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μου αρέσουν αυτά. Σήμερα έχουμε γιορτή. Αγάπη και μόνο αγάπη. Και ευγνωμοσύνη για τον Νίκο. Μαμά, φτάνει. Είδες, μωρό μου, που πίστευες ότι δεν τα κατάφερνα. Τελικά είδες, έλυσα το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, εσύ το έλυσες. Αυτό ήταν! Μα δεν μπορώ πια άλλο, τι θέλει, δεν αντέχω. Έχω ψάξει όλο το σπίτι και τον κήπο και τώρα μόλις τελείωσα και με την ταράτσα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Εσύ μου τα βούτυξες τα κοσμήματα. Πάλι τα ίδια! Μπορείς να μας χαλάσεις απόψε τη διάθεση που έχουμε γιορτή. Όχι ρε, άμα δεν βρω τα κοσμήματα θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Αφού τα κοσμήματα τα έχει πάρει ο παππούς. Καλό, καλό. Αυτά πολλά γλυκά που έχει φάει του και ανέφτω ζάχαρο και δεν ξέρει τι λέει. Τι λέει το παιδί Μένιο μου, έχεις πάρει εσύ τα κοσμήματα? Του λες τώρα αγάπη μου, τι αστείευεσαι. Αυτό έλειπε τώρα να με βγάλετε και κλέφτη. Εσύ είπες όταν παίρνεις πράγματα μέσα στο ίδιο σου το σπίτι δεν είσαι κλέφτης. Τι λέει το παιδί Μένιο μου? Τι λες παιδάκι μου, άντε πιες αγγελική σαμπάνια, βγάλ το σκασμό. Μένιο, θέλω την αλήθεια τώρα. Την αλήθεια τώρα? Λοιπόν, εντάξει. Εγώ τα πήρα τα κοσμήματα. Τι! Κοίταξε, θέλω να καταλάβεις, μωρά μου, ότι ήταν θέμα ανωτέρας βίας. Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά ήξερα ότι εσύ θα με καταλάβεις. Ναι, Μένιο μου, σε καταλαβαίνω. Ευχαριστώ, αγαπούλα μου. Αλίμονο, αγαπούλα μου. Έλα, βρε, αγάπη μου, δεν αστεία τώρα αυτά τα πράγματα. Πάρε και τα βρακιά σου και μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Μπράγα πουλά μου, τι υπερβολές είναι τώρα αυτές? Και με έχεις πετάξει στον δρόμο με τις παντόφλες. Πάρε και τα παπούτσια και αύριο θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Δεν θέλω αυτά, δεν πάνε με το κουστούμι. Τα άλλα τα καφέ θέλω. Ναι, πάρε και τα καφέ. Πάρε και τα μαύρα. Πάρε και τα κόκκινα. Πάρτα και δρόμο. Ακούς τι λέω? Δράμα! Καημένο τον μπαμπά. Πού θα μείνει τώρα, πού θα κοιμάται, πού θα τρώει πρωινό? Καλημέρα. Καταφωνεί και ο καημένος. Μου πιάνεις το βουτυράκι, μητρέ. Αμέσως, μπαμπάκα. Και λίγο ψωμάκι. Και καφέ. Αμέσως. Και κάνα κουλουράκι. Α, και αν έχει μείνει και κάνα φαγητούλι από το βράδυ, φέρτε το κι αυτό. Γιατί δεν μου είπατε ότι έχουμε ξένους στο τραπέζι? Αγαπούλα. Τι θες εσύ εδώ? Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λίαν προσφάτως σε πέταξα έξω. Έλα βρε μωρό μου, εντάξει. Τσακωθήκαμε κι εμείς όπως όλα τα ζευγάρια. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Μενιό, άκουμε χαρά μου. Αφού με ξέρεις εμένα πόσο γλυκός άνθρωπος είμαι. Σε συγχωρώ, βρε. Με συγχωρείς, αγάπη μου? Μια αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Στα τσακίδια τώρα, αγάπη μου. Μα... είπα έξω! Εδώ έχω δύο τοστάκια. Αν πεινάς τη δουλειά ή αν πεινάς κανένας άλλος εκεί, να τα φάτε, κατάλαβες? Όχι. Ωραία. Σας έχουμε ευχάριστα νέα. Χωρίσατε? Θα μείνετε αλλού? Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι ο Γεράσιμος έκανε έναν οικονομικό προϋπολογισμό για το σπίτι. Τι πιο δικαίωμα ο ξένος άνθρωπος που επενδύει στα οικονομικά μας? Μωμά, πρώτον ο Γεράσιμος δεν είναι ξένος. Έλα. Και δεύτερον τα οικονομικά μας δεν είναι και τα καλύτερα. Υπάρχει και τρίτον? Ναι, μάλιστα. Και τρίτον, ο Γεράσιμος είναι ένας ικανότατος λογιστής. Ε, αυτό είναι που λέμε το τρίτον το καλύτερο. Μίλα, αγάπη μου. Ναι, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάποιες σημαντικές περικοπές αν θέλουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και από σήμερα θα πρέπει να ξοδεύουμε 85 ευρώ ημερησίως. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ξοδεύω 85 ευρώ την ημέρα. Δεν καταλάβατε καλά. 85 ευρώ όλοι μαζί. Σύνολο, πακέτο. Πακέτο? Πακέτο θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Θα μου πεις εμένα 85 ευρώ πακέτο. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ. Καλά λέει η μαμά σου, Χριστίνα. Τι είναι αυτά? Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι σαφές. Πω. Κοίτα, τρόπι. Σαν τα μούτρα του την έκανε ο αλήτης. Επίσης, όποιος έχει χρήματα και μπορεί άμεσα να συνεισφέρει στον οικογενειακό κουμπαρά, να το κάνει αμέσως. Κανείς? Έλα, παιδί μου.
πάρε από μένα. Όλα εγώ πρέπει να τα δίνω μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι είναι αυτό? Παλιό κατοστάρικο. Τι να τις κάνω τις 100 δραχμές? Η αχαριστία σου, νεαρέ μου, δεν έχει όρια. Πέστα, μη λένε μετά ότι είμαι μόνο εγώ η κακιά εδώ μέσα. Μαμά, θα σταματήσει καμιά φορά? Πόσα ευρώ είναι ένα κατοστάρικο? Το πρόσκεισε αυτό. Με αποκαλέσει μπαμπά. Πώς να σε λέει παλικάρι μου, πατέρας της είσαι, μάλλον. Δεν είναι συγκινητικό? Όταν με παράτησε η Βέρα και πήγε στο Παρίσι, νόμιζα ότι είμαι ένα τίποτα. Τώρα είμαι ένας πατέρας, έχω μια οικογένεια. Σε λίγες μέρες τα παιδιά θα τρώνε από το χέρι μου. Τα λεφτά που έχουμε εδώ μέσα για φαΐ, μάλλον θα τρώνε το χέρι σου. Τι φτιάχνεις? Για παστίτσιο το πάω, αλλά δεν το βλέπω. Το μόνο που έχει μείνει στο ντουλάπι είναι ροδόνερο αλεύρι και κρυθαράκι. Ούτε πληγούρι δεν φτιάχνεις. Τι πληγούρι, βρε, τι πληγούρι. Έτσι θα ζούμε τώρα, πρέπει να το συνηθίσεις. Ούτε φαγητό θα έχεις, ούτε ρούχα. Σε παρακαλώ πολύ, μη με αγχώνεις. Θα βγαίνεις από το σπίτι και θα φοράς αυτά που ήταν στη μόδα όταν η Βατοπεδίνη ήταν ακόμα στη Βουλή. Οχ, τι θα κάνουμε, Παναγίτσα μου. Ναι, οχ, τώρα Παναγίτσα μου και Παναγίτσα μου. Έναν άντρα είχαμε εδώ μέσα για κουβαλητή και εσύ τον πέταξες έξω για να μας το παίξεις ανώτερη. Πάλι εγώ φταίω? Ποιος εγώ? Που δεν άφησε λαμογιά για λαμογιά. Που τα πούλησε όλα εδώ μέσα, που κόντεψε να μας πουλήσει και εμάς τους ίδιους το κάθαρμα. Άκου να σου πω. Έτσι πως έχουμε γίνει, κοίτα να συμφιλειωθείς με το Μένιο, γιατί μας βλέπω και τις δυο μας στη Σόλωνος. Τι να πιάσει εσύ, κακομοίρα στη Σόλωνος? Ενώ εσύ θα διπλασιάσει την ταρήφα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μην ανακατεύεσαι στο γάμο μου? Τρεχασούλα, εγώ από αγάπη το λέω. Ναι, καλά. Και σαν διπλωματούχος ψυχολόγος που είμαι, μπορώ να σας βοηθήσω. Πώς? Τι πώς, είμαι ειδική στους γάμους. Γιατί γελάμε? Γελάμε γιατί η μόνη σχέση που έχεις εσύ με τους γάμους είναι που πας και στείνεσαι πίσω από την ύφη σαν τον Νικοπολίδη για να μπλοκάρεις την ανδοδέσμη. Κορόιδευε. Κορόιδευε εσύ. Να σε δω τι θα κάνεις όταν θα σε βλέπουν οι γειτόνισσες να ψάχνεις τα σκουπίδια τους για φαγητό. Μάλιστα, παστίτσιο χωρίς κυμά. Αφού ο κύριος από εδώ μας έκοψε τον κυμά, θα φάμε μακαρόνια με πεσαμέλ. Εγώ φταίω πάλι? Άντε μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Μαμά, ηρέμησε να φάμε σαν νορμάλ άνθρωποι. Ξέρεις εσύ κανένα νορμάλ άνθρωπο να τρώει παστίτσιο χωρίς κυμά? Εγώ δεν πεινάω. Έτσι κι αλλιώς είμαι ναράκος. Καλησπέρα. Καλή όρεξη. Πού ήσασταν εσείς? Πουθενά, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά εμείς οι δύο εδώ απ' έξω συναντηθήκαμε. Άντε, γεια. Δεν θα φάτε? Μόνο εγώ δεν πεινάω. Έχω το στομάχι μου. Κι εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσω λίγο δίαιτα. Να προσέχουμε λίγο και τη σιλουέτα μας. Η πεσαμέλ κάνει παχάκια. Και πόσο μάλλον η σκέτη πεσαμέλ. Πού πας ρε μαμά? Μισό έρχομαι. Ελπίζω να μην μυρίζουν τα ρούχα μας αστακούς. Θα μας ψηλιαστούν. Να σου πω εσένα. Εμένα? Γιατί μόνο εμένα? Ο παπάς ευθύνεται για όλο αυτό, να το ξέρεις. Για ποιο? Α, τίποτα καλέ. Εσύ τι θα έλεγες? Σκέφτηκα αυτά που μου είπες. Θέλω να με βοηθήσεις με το Μένιο. Τώρα, παιδί μου. Όχι, καλέ. Άσε να περάσουν καμιά δεκαριά χρόνια να φτάσει το στήθος μου στον άφαλο, να μην με θέλει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθει από εδώ. Από λεπτό σε λεπτό. Ορίστε. Ιδού. Ποιος ήρθε, βρε? Ποιος ήρθε? Γιατί μου μιλάς έτσι, παιδί μου, λαμπρατόρ είμαι? Όχι. Ίσα ίσα που είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα που νευρίασε και με πέταξε έξω. Αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Αλλά που κατάλαβε το λάθος της και θέλει να κουρνιάσω πάλι ζεστή αγκαλιά της. Με νιώσ' τα χαζά και πήγαινε στο γραφείο. Στο γραφείο θες να το κάνουμε? Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Όχι, βρε παιδί μου, λέω κοντζά μου κρεβατοκάμαρα και θες να το κάνουμε στο γραφείο? Δεν κατάλαβα, κατάλαβε. Μένιο, θα μετρήσω ως το ένα. Πήγαινε στο γραφείο τώρα! Εντάξει, θα που λέω, εντάξει. Εντάξει, ότι θέλει το μωρό μου. Η επιθυμία σου είναι διαταγή για μένα. Στο γραφείο. Στο γραφείο, αγάπη μου. Αγάπη μου. Έλα κι εσύ. Εγώ τι να κάνω εγώ? Τα δικά σου τα επιστημονικά. Έτσι δεν μας είπες? Για να σε δούμε τώρα. Έλα, έλα. Τι ήταν αυτό? Ο θόρυβος που κάνει η μύτη της πελαγίας όταν σπάει. Γιατί με άφησες απ' έξω?
κάνε δε βλέγει. Θα σου πω. Εγώ τρίο δεν κάνω. Και μάλιστα με γυναίκες οι οποίες συγγενεύουν. Φίλες καλές, θα σου πω, σου λέω. Πείτε με εμένα παραδοσιακό, πείτε με συντηρητικό, τέτοια πράγματα κοντά κάνω. Αποκλείεται. Καλέ, πες το βλεμμένο γιατί πρόκειται, μη λέει κουλά. Ναι, λοιπόν, Μένιο. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να σας βοηθήσω ως ειδική επί των σχέσεων που είμαι. Μη γελάς, γέλαζα εγώ πριν. Να σας βοηθήσω, λέγω, να τα ξαναβρείτε ως ανδρόγυνο. Και για αρχή θα ήθελα να σε παρακαλέσω να πάψεις να με βλέπεις ως την κατά πολύ νεότερη και σεξι αδερφή της συζύγου. Ω Χριστέ μου, δεν τελειώσουμε σήμερα. Κάτω από αυτό το ποθητό περιτύλιγμα βρίσκεται μια ψυχολόγος η οποία θα σας βοηθήσει να σώσετε το γάμο σας. Εσύ, γιατί μωρή μυρίζεις αστακό? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνέδρια. Καθίστε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αν νομίζω ότι εγώ θα κάτσω να ακούω τη βλαμμένα να λύει το γάμο μας, είσαι πολύ γελασμένη. Αν νομίζω ότι δεν θα καθίσεις να την ακούσεις, αύριο θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου για το διαζύγιο. Λοιπόν, άντε, να τελειώνουμε καμιά φορά. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ απλή άσκηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια άσπρα χαρτιά και κάποια ροζ χαρτιά. Θα σας παρακαλούσα στα άσπρα χαρτιά να γράψετε αυτά που σας αρέσουν στο γάμο σας. Ορίστε. Και στα ροζ χαρτιά αυτά που δεν σας αρέσουν. Όχι, πιο πολλά. Με το μαλακό τα ροζ, με το μαλακό. Εσύ γιατί πήρες το ροζ? Γιατί έχω να γράψω κατεβατά. Και εγώ θέλω ροζ. Τι λες, καλέ. Και τι λες, καλέ. Φέρε μερικά ροζ. Αφήστε τα χαρτιά. Μαλακία το τεστ, αποτύχατε και οι δυο. Να κάνουμε άλλο τεστ. Λοιπόν, θεωρώ ότι στην πρώτη μας συνεδρία θα ήταν καλό να μιλήσουμε για τις ατασταλίες του Μένιο. Ορίστε. Ναι, όχι, αυτό μου αρέσει. Ναι, να ασχοληθούμε με τις ατασταλίες του Μένιο. Μένιο Τράμπαλη, παραδέξου εδώ μπροστά στη σύζυγό σου ότι κοιτάς συνεχώς και ξεδιάντροπα το στήθος μου. Εγώ. Κοιτάς εσύ συνεχώς και ξεδιάντροπα το στήθος της. Τι είναι αυτά που λέτε, μωρέ, τώρα, τι μαλακίες είναι αυτά τα τεστ? Μην το μαλώνεις, λαμπρινή καρά Τράμπαλη. Δεν φταίει αυτός που έχω το τέλειο στήθος. Εξάλλου, έχεις και εσύ αδυναμίες. Εγώ? Έχω εγώ αδυναμίες? Και πας καλά! Μάλιστα, αδυναμίες. Μαλακία είναι το τεστ, συμφωνώ με το σύζυγο. Ω, για πες. Κοιτάσου καλή εγώ το στήθος σου, πες το μας και αυτό τώρα. Όχι, αλλά σε έχω δει πως κοιτάς το γιο του κυρ Χρήστου που έχει το ίντερνετ καφέ στην πλατεία. Πώς κοιτάς το γιο του κ. Χρήστου που έχει το ίντερνετ καφέ στην πλατεία? Ποιος είναι ο γιος και ποιος είναι ο κ. Χρήστος? Τι είναι το ίντερνετ καφέ και πού έχουμε πλατεία? Τάχασε. Λογικό. Δεν το αντέχουν όλοι αυτό το τεστ? Εγώ δεν εγκρίνω τη μέθοδο που ακολουθείς. Α, δεν το παραδέχεσαι. Κοιτάς το γιο του κ. Χρήστου. Δεν το ξέρω, λέμε, το γιο του κ. Χρήστου. Ξέρεις όμως τον Ανδρέα το Χασάπη στη γωνία. Και πώς το ξέρεις, λαμπρινή, τον Ανδρέα το Χασάπη στη γωνία? Πάω και ψωνίζω παϊδάκια, έτσι το ξέρω. Πού είναι το επιλείψιμο? Πολύ όμως του κολοτρίβεσαι όταν τα ψωνίζεις τα παϊδάκια. Εγώ κολοτρίβομαι στον Ανδρέα το Χασάπι όταν ψωνίζω παϊδάκια? Σε είδα μια μέρα που σου έκανε και σκόντο. Και γιατί σου έκανε σκόντο ο Ανδρέας ο Χασάπης? Λοιπόν, τελείωσε. Εγώ φεύγω. Πού σου δεν τρέπεσαι? Έφτασε σε μένα? Όχι. Φταρνίστηκα. Φταρνίστηκα από εκεί και πήγα από εδώ. Έφτισες τη μάνα των παιδιών σου? Αυτό ήτανε, κύριε. Τελειώσαμε. Τέλος. Κύριε. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν τα πήγαμε άσχημα για πρώτη φορά. Η επιστημονική μου εμπειρία βοήθησε τελικά. Αγάπη μου, πας καλά. Μένιο, κοιτάζεις το στήθος μου πάλι? Να, βλαμμένη. Στο διαβούρλο. Σου έχω νέα, τρελά νέα. Έχω πλάνο, νέο πλάνο. Μην απαντήσεις, κοίτα μπροστά και συνέχισε να διαβάζεις. Πάω να βρω την κόρη μου και τα λέμε μετά. Σε 20 λεπτά ραντεβού στο αυτοκίνητό μου να σου αναλύσω τις κινήσεις μας. Πάρε το κλειδί του αυτοκίνητου. Μην μιλήσεις αυτά, φεύγω. Okay. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Μα τι θες πάλι εδώ? Να μπω, μπήκα. Ρε μαμά, δουλεύουμε εδώ. Το ξέρω, κοριτσάκι μου, δεν θα καθίσω πολύ. Όχι, να μην καθίσεις καθόλου. Ευχαριστώ. Μαμά, θες να μιλήσουμε για τη σεξουαλική ανικανότητα του Γεράσιμου μπροστά στα κορίτσια ή θα τους ζητήσεις ευγενικά να βγουν για λίγο έξω? Και τουλά, πάμε εμείς να φτιάξουμε τις υπόλοιπες θέσεις. Ναι, πάμε. Συγγνώμη, κορίτσια, θα τα πούμε σε λίγο, ναι. Μπράβο. Μπορείς να μου πεις την αυτό που είπες? Εσύ μπορείς να μου πεις πότε για σκοπό να μιλήσεις τη μανούλα? Εάν δεν τα πεις τη μανούλα, βρε κούτο, σε ποιον θα τα πεις? Πρώτον, τι ξέρεις? Και δεύτερον,
Από πού το ξέρεις? Άκουσα τον άχρηστο τον άντρα σου το πρωί. Άντρας λέμε τώρα που μιλούσε στο κινητό. Αυτό το ρεμάλι μένει στο σπίτι μας, τρώει το φαγητό μας, κάνει οικονομικές περικοπές και είναι και ανίκανος. Μαμά, σε παρακαλώ. Εγώ, παιδί μου, το ήξερα ότι έτσι όπως είναι αυτός, λέω, αποκλείεται να πηδάει. Αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γιατί με ξέρεις, είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αλίμονο, ρε μαμά, δεν σε ξέρω. Λέγε στη μανούλα τώρα πόσο καιρό έχει να του κάνει κούκου του πανάχρηστο. Εδώ είσαι. Ναι, τι έχουμε. Λοιπόν, αυτός ο τίποτας είναι ανίκανος. Η κόρη μου έχει να κάνει σεξ από αρχές Νοέμβρη. Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Ωραία. Απόψε λοιπόν εσένα σου κλέβουν το σπίτι. Ορίστε. Αυτό που σου λέω. Κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης, δυστυχώς θα μπουν κλέφτες στο σπίτι και θα σου τα πάρουν όλα. Άσε που θα σου σπάσουν και την εξώπορτα, κακομοιρούλη. Κυρία Λαμπρινή μου, ομολογώ πως κάθε φορά περιμένω να ακούσω από εσάς ό,τι πιο κουλό. Αλλά τώρα με εκπλήσετε. Μην ανησυχείς, αγόρι μου, θα σου το εξηγήσω εγώ το κολπάκι. Δεν θα αφήσω εγώ το σπλάχνο μου να πάει χαμένο κοντά σε αυτόν τον ευνούχο. Είπαμε ναι, άχρηστος και γκαντέμις, αλλά όχι και να μην μας πηδάει. Έλεος δηλαδή. Να υπάρχει και ένα μέτρο. Σίγουρα, κοριτσάκι μου, να καθίσεις δίπλα, αν θες την πρώτη σειρά. Το ξεκόλλητο το ήθελες, αφού έχουμε πλάνα απόψε. Για το ξεκάρφωμα, κύριε Λαμπρινή μου, για το ξεκάρφωμα. Τι κοιτάτε? Τίποτε. Ο πατέρας μου και η αδελφή μου, πού τα βρίσκουν τόσα καινούργια ρούχα? Η αδερφή σου μας κοιτάζει. Εγώ σου το είχα πει να μην ντυθούμε τόσο καλά απόψε. Στο τέλος θα μας καταλάβουν και θα ζητάνε δανεικά. Μη μασάς, ας την ασχάσει. Καλησπέρα σας. Ήρθες να σπηλώσεις και την ιερή τέχνη του θεάτρου? Όχι μόνο ήρθα, κυρία Λαμπρινή μου, αλλά έχω φέρει και ένα φίλο μας. Καλησπέρα. Μανέλης Χατζηχρήστος, ωραίο δίδυμο, βρε. Να το πάτε περιοδία, θα σκίσετε. Θέλω να κοιμηθώ στο μαλακό μας στρωματάκι. Τόση ώρα στην παράσταση άψε τον ύπνο και άλλο να κοιμηθείς. Γιατί? Είναι κακό κανείς να θέλει την αγκαλιά της γυναικούλας του. Άμα θες την αγκαλιά της γυναικούλας σου, ναι, να την κερδίσεις, όχι να την απαιτείς. Πάμε σπιτάκι μας. Πω, πόσα λάθη μέσα σε μία φράση. Το σπιτάκι δεν είναι μας, είναι μου. Ας πω εξαιτίας σκοντεύει να γίνει της τράπεζας. Έλα βρε αγάπη μου. Τα μου κομμένα. Μη είσαι εδώ, ούτε στην αυλή μας μη είσαι εδώ. Το κατάλαβες? Έτυχε να τα ακούσει και ο Νίκος. Ακούω το όνομά μου ή μου φαίνεται? Χαίρομαι που είμαι στη μόδα ακόμα. Α, τώρα δέσαμε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πρώτον, ο Νίκος είναι προϊστάμενος και μην του μιλάς έτσι. Δεύτερον, το σπίτι είναι δικό μου και καλό όποιον θέλω. Και τρίτον, το καημένο το παιδί, τι συμφορά το βρήκε. Τι έγινε? Μπήκαν κλέφτες στο σπίτι. Και ήσουν μέσα? Όχι, ευτυχώς. Κρίμα. Αλλά τα πήραν όλα. Και το χειρότερο, έσπασαν την πόρτα. Το καμάρι μου του σπάσαν την πόρτα. Γι' αυτό απόψε θα κοιμηθεί εδώ στο σπίτι μαζί μας. Α, όσο πάει γίνεται και πιο ωραίο το εργάκι. Γιατί να κοιμηθεί εδώ μαζί μας, μαμά? Δεν μπορεί να πάει σε ξενοδοχείο. Ο άνθρωπος που έσωσε το σπίτι μας να πάει σε ξενοδοχείο, από απόψε και μέχρι να φτιαχτεί η πόρτα του, θα μένει εδώ. Αντί να χαίρεστε που το ακούτε. Τώρα που έδειξε και τον πατέρα σου, να έχουμε και έναν άντρα μέσα στο σπίτι. Γιατί, εγώ τι είμαι? Με έναν άντρα που να μπορεί. Πρώτη φορά βλέπω τόση κακία μαζεμένη σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Μπράβο σας, ε! Μπράβο! Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Νιώθεις ήδη να πνέει ο άνεμος της ανανέωσης μέσα στο σπίτι μας? Δεν μου στεναχωριές, αγόρι μου. Ο μπαμπουίνος μετράει μέρες. Ας τον επάνω, ε! Εμένα μ' αρέσει να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο άντρας ντυμένος Batman. Batman.
Ορίστε, φρυγανιές. Σκέτες. Σκέτες. Δεν έχει ούτε βούτυρο ούτε μαρμελάδα. Μας τα έκοψε ο λογιστάκος από εκεί. Μαμά, νωρίς ξεκίνησε σήμερα. Σας πρόλαβα όλους. Ωραία. Έφερα εδώ τις λίγες πυρόπιτες. Κρασάν με βούτυρο, με σοκολάτα. Α, κουλουράκια. Και κάπου εδώ έχω και... Ναι. Κουρού για το φιλότα που του αρέσει. Τι ευχή μου, αγόρι μου. Έτσι είναι ο άντρας ο Λάρτς. Ευτυχώς να λες που έχουμε και ένα γνήσιο αρσενικό μέσα στο σπίτι μας. Εμένα θα μου επιτρέψετε, δεν πεινάω. Αχ, μπράβο, αγόρι μου. Έκανες και ένα καλό. Άντε, παιδί μου, να φύγεις να ησυχάσουν. Μαμά. Χριστίνα, θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο. Όχι, άσε, θα την πάει ο Νίκος με το καινούργιο τζιπ. Το δικό σου μπορεί να μείνει. Ο κύριος Σαββίδης. Μάλιστα, ο ίδιος. Ο Σαββίδης, ο Γεράσιμος, ο λογιστής. Μάλιστα, ποιος είναι. Κύριε Σαββίδη, από το νοσοκομείο κάτι σας τηλεφωνώ από τα επίγοντα περιστατικά. Τι συμβαίνει. Βρήκαμε το τηλέφωνο σας στις πρόσφατες κλήσεις του κινητού του κυρίου Φραγκεδάκη. Ο Ντίνος. Τι έγινε, είναι καλά. Κύριε Σαββίδη, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ο φίλος σας είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αλλά μάλλον είναι εκτός κινδύνου μάλλον. Μάλλον. Όταν εννοείται μάλλον. Μάλλον εννοούμε, για να το πούμε και επιστημονικά, το προλαβαίνετε, δεν το προλαβαίνετε. Τι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε με δικούς του ανθρώπους. Εσείς, αν θέλετε, μπορεί να έρθετε τώρα στο κάτι στα επίγοντα περιστατικά να τον αποχαιρετήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι αμέσως. Κάντε πουλάκια μου. Να την, ναι. Και έλεγα πως άργησε. Παίζετε ερωτικά παιχνιδάκια. Ναι. Θέλεις να έρθεις και εσύ να παίξουμε όλοι μαζί, θα γελάσουμε. Άντε καλή, τι χαζένε. Αυτά είναι για τα ζευγάρια. Να σας πω, μην χασομεράτε εδώ κάτω στο σαλόνι. Πάτε πάνω, μου κάνετε ένα εγγονάκι. Τι έχεις εσύ, αγόρι μου, γιατί χτυπιάσεις ο τροχονόμος. Εγώ, η Μανούλα. Θα έκανε ποτέ η Μανούλα τέτοιο πράγμα. Ναι, θα έκανε. Έχει κάνει και χειρότερα. Ωραία λοιπόν. Εγώ το έκανα, το παραδέχομαι. Αλλά γιατί το έκανα? Για το μέλλον σου, για να είσαι εδώ ευτυχισμένη. Πες καλά, κοπέλα μου. Να με δεις ευτυχισμένη με τον Batman. Αφού αυτή είναι η φαντασίωσή σου. Μην κάνεις, παιδί, μην κάνεις. Ξέρεις εσύ τις φαντασιώσεις μου. Πάλι κρυφά ακούγες. Θα παίξω απ' έξω. Έσκος. Αυτό έχω να σου πω. Εγώ για το καλό σου το έκανα. Εσείς τον κάνατε έτσι στο Γεράσιμο. Καλά λέει αυτός πως κάθε φορά κάποιος από σας στέκεται έξω από την πόρτα μας. Πώς θες να λειτουργήσει μετά? Και να λειτουργήσει και καλό θα είναι. Φαντάζεσαι να κάνετε παιδάκι και να βγείτε κουμούσουνο σαν αυτόν? Τι θα το κάνουμε μετά? Έχει ψοφήσει και ο Ηρώδης. Συγγνώμη! Ακούς τι λες! Και εσύ δεν τρέπεσαι, ρε, ολοκληρός γάιδαρος να κάτσε και να συμμετάσχει στις αχλαμάρες της μάνας μου. Τι συμβαίνει, καλέ? Γιατί φωνάζετε έτσι? Άσυρα και εσύ, ρε Ασημάκη! Χριστέ μου, ο Μπάτμαν! Ποιος Μπάτμαν, ρε Ασημάκη, ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος? Ώστε τελικά εσύ είσαι ο Μπάτμαν. Απίστευτο, ο Μπάτμαν είναι Έλληνας. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα, αγάπη μου. Καρναβαλιστές, μην δίνεις σημασία, εσύ. Πάμε πάνω να κοιμηθούμε εμείς. Το ξέρεις εσύ πως ο Νίκος είναι ο Μπάτμαν. Έλα. Έλα. Άντε, να πας πάνω, να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, δεν αντέχει πολλά. Καλή νύχτα. Τι θα κάνω εγώ με σένα, μου λες? Ολόκληρη υπερπαραγωγή έστησα και πατώσαμε. Ούτε ο Σπίλμπεργκ δεν θα είχε τόση φαντασία. Κυρία Λαμπρινή, η Χριστίνα τον αγαπάει τον Γεράσιμο. Λοιπόν, ώρα να τα παρατήσουμε. Τι λες, να τα παρατήσουμε? Να αφήσω εγώ την κόρη μου να παντρευτεί αυτό το μισερό? Ξέρεις με ποιαν μιλάς? Λέτε να μην ξέρω. Έχω άλλο σχέδιο, μη σε νοιάζει. Όχι, όχι, όχι πάλι, κυρία Λαμπρινή. Άσε με. Άσε με να διασταυρώσω μία πληροφορία που θέλω και θα σε ξαναρίξω πάλι στη μάχη. Άγια μου, Πανούριε! Όχι, αγάπη μου. Εγώ είμαι. Είδες πως κατάτσα. Απ' την πολύ ταλαιπωρία κοντεύω να γιάσω. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε?
Τόση κάδη σκουπιδιών υπάρχουν στην πρωτεύουσα. Στο δικό μου βρήκες να κοιμηθείς. Μωρό μου, ήρθα να αγαπηθούμε. Να σου πω, επειδή είσαι και χοντρός και δεν μπορώ να σε σηκώσω, μήπως μπορείς να μπεις από μόνος σου στα σκουπίδια. Άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Πολύ καλή μέρα σας. Ελάτε, ρε μωρό μου, ελάτε. Σε παρακαλώ πολύ. Μια ζωή μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε, κοιμόμαστε δύο κρεβατάκι. Όλα αυτά δεν μετράνε καθόλου για σένα. Βεβαίως και μετράνε. Και εγώ δεν έχω πάει ακόμη στην αστυνομία, ρε, να σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά αν σε ξαναπιάσω εδώ, σου το λέω, με χειροπέδα θα φύγεις. Εγώ τι έκανα στη ζωή μου, για σένα το έκανα. Σιγά, ρε, Brian Adams, θα σπάσει καμιά χορδή. Κοίτα σε τι σημείο, ρε, μας έφερες να γροστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλβανικά και σπαστά πακιστανικά. Πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία, στορκίζομαι. Πρώτη φορά και 50.000 που πέταξες στον υπόδρομο! Είδες τώρα. Παρεξηγείς την αγάπη μου για τα άλογα. Εγώ, ορμόμενος από φιλοζωικά αισθήματα, είπα να κάνω μια επένδυση. Αριστομένη! Παναγία μου, πρώτη φορά με λες έτσι. Δεν σε βλέπω να το γλιτώνεις το διαζύγιο. Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο. Όχι, ρε, αγάπη μου. Όχι διαζύγιο, σε παρακαλώ. Εντάξει, να φύγω. Να πάω στο γραφείο μου, να μην σε ενοχλώ, εντάξει. Αλλά όχι διαζύγιο, σε παρακαλώ. Θα μετρήσω ως το ένα. Εάν δεν έχεις εξαφανιστεί, θα φωνάξω τώρα τα ΜΑΤ. Εντάξει, φεύγω. Λοιπόν, φεύγω να μην σε ενοχλώ. Να δεις πώς αγαπάω, ε. Εγώ τώρα φεύγω. Λοιπόν, άντε, πάω να φύγω. Λοιπόν, γεια. Ορίστε. Στα τσακίδια! Θα σε φτιάξω εγώ! Room service! Περάστε, περάστε! Να δούμε μέχρι πότε δεν σε περιποιούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία σου έχουν την αξιοπρέπεια τουλάχιστον να έχουν πεθάνει. Εγώ φταίω. Μου μυρίζει πουρο εδώ μέσα ή κάνω λάθος? Πουρο εδώ μέσα αποκλείεται. Ναι. Αυτός ο καπνός που βγαίνει από το κομωδίνο τι είναι? Εμπρισμό. Τι? Τι είναι αυτό, ρε Φιντέλ? Πού το βρήκες εσύ αυτό το πανάκριβο πουρο Αβάνας? Ήτανε δώρο μέσα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα μαζί με 4 DVD και 2 κουπόνια για πρέσα σιδερώματος. Πού τα πουλάς αυτά, ρε φιλότα? Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα το περίεργο, αλήθεια. Για να δεις πόσο πολύ τηρώ τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα σε τιμωρήσω αφού το ανακαλύψω. Καλό, πώς σου φαίνεται, θα τ' αρέσει? Βέβαια, η τραπεζαρία μας μια χαρά είναι. Τι θες να πεις, μαμά? Ακόμα τίποτα, καμάρι μου, αλλά ρομαντικό δείπνο με πίτσα που μόλις ξεπαγώσαμε και την πετάξαμε στα μικροκύματα δεν γίνεται, λεβέντη μου. Αφού δεν έχουμε λεφτά, δεν λες πάλι καλά που βούτυξα και αυτό το κρασί από το ψιλιγατζίδικο? Ρετσίνα είναι, αγόρι μου, ρετσίνα. Πίτσα! Παππού, σήκω αμέσως από εκεί, από στιγμή σε στιγμή, για τη Βέρα. Και λοιπόν, αυτό ξαναφεί. Όποτε σε βλέπει, φεύγει. Γιατί να μην φάμε εμείς που σε έχουμε συνηθίσει και αντέχει το στομάχι μας? Μαμά, σε παρακαλώ, πάντων και πήγαινε πάνω. Έρχεται η Βέρα από στιγμή σε στιγμή. Ρομαντικό δείπνο. Αχ, τι ωραία. Καλά. Έγινε να μου προσφέρει άντρας ρομαντικό δείπνο. Άστο, το κοπελιά. Ο Κυρανέσης σε πήγε μία φορά για σουβλάκια και αυτό μόνο και μόνο για να σε καλοπιάσει, να μην ενοχλήσει το γιο του. Η Βέρα. Πάνω όλοι, πάνω. Άντε, αγόρι μου, και εσύ να ανοίξεις και κοίταξε να είσαι. Τι να είμαι? Να είσαι κάποιος άλλος, μπας και την παραμυθιάσεις την κοπέλα. Ευχαριστώ, μαμά, θα προσπαθήσω. Τι χτενίζεις, βρε Μπρους Γουίλις? Τράβα να ανοίξεις την πόρτα, μη φύγει η γυναίκα. Πάω. Έπρεπε να την έχεις ξεπαγώσει πριν την πετάξεις μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Του είπα εγώ να τον βοηθήσω να μαγειρεύσει, αλλά μου το έπαιζε ρατατούλης. Άκουτα τώρα, δέφα. Μαμά. Καλή δε σιγουπή να με αποκαλείς μαμά προς σε ξένο κόσμο. Χειρότερο, θα νομίζω ότι έχουμε βιολογική σχέση. Τι? Τι κάνεις, Βέρα κουκλίτσα μου, καλά είσαι? Το παλεύω, κυρία Λαμπτινή μου, με έχει βαρέσει και λίγο η ρετσίνα στο κεφάλι. Ωραία, πότισε την κι άλλο, μόνο αν γίνει dear legs, ελπίδες. Εγώ θα είμαι πάνω, αν με χρειαστείτε. Το μεσημέρι όταν βρεθήκαμε, δεν σου είπα ότι θα οργανώσω μια ληστεία για να τρομάξουμε τη μάνα σου? Θέλουμε να τρομάξουμε τη μάνα του παιδιού από εδώ? Αγαπούλα μου, τι κάνεις? Κατά είμαι! Διαζύγιο! Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε,
ξενέρωσε ξανά. Καλημέρα, παιδί μου. Γεια σας, και εσύ, ρε πατέρα. Κερατό μου, πρωινιάτη. Τι έγινε, καλέ? Δεν μας παρατάς κι εσύ? Νευράκια πρωί-πρωί. Ναι, γιατί, τραβάς κανένα ζόρι? Έχεις και καιρό να κάνεις σεξ. Το ζεις και το ξέρεις. Πλάκα, πλάκα, λείπει ένα τασάκι. Βράζει η μάνα σου σήμερα. Φύρα 7 μιλάμε. Λογικό είναι, της λείπει ο μπαμπάς. Καλημέρα. Ναι, καλά. Φελάκι μου. Μαμά, είσαι καλά? Στα καλύτερα μου, δεν με βλέπεις? Εγώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να επιστρέψει ο μπαμπάς στο σπίτι. Ποτέ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και μην το ξανακούσω, θα κάνω τσουνάμι. Ωραία. Αφού δεν θα ξανάρθει ο Μένιος, μπορώ να πάρω τα μποξεράκια του. Πάω να βοηθήσω τα παιδιά μου να φτιάξουν τις βαλίτσες τους. Φεύγουν για Παρίσι? Ναι. Δεν είμαι καλά, μαμά. Γιατί, παιδί μου, τι έχεις? Ελάτε, πώς να με καταλάβεις? Εσύ δεν ξέρεις τι είναι να αποχωρίζεσαι τα παιδιά σου. Πώς να το ξέρω? 36 χρόνων ρεμάλι είσαι και σε έχω ακόμη μέσα στο σπίτι. Μπράβο, ρε μαμά. Έχω που έχω τα χάλια μου. Ρίξε μου κι εσύ αλάτι στην πληγή. Με κάνεις έτσι, ρε. Και η μάνα σκοντεύει 100 χρόνων ρεμάλι και ακόμα μέσα στο σπίτι μου την έχω. Μπαμπά, θύμισε μου, σε μούτζωσα σήμερα, είδες τι χρωστάω. Μπορώ να μάθω που μου χάνεστε εσείς οι δύο με τις ώρες? Τι εννοείς? Δεν μπορώ να βγω μια βόλτα με τον πατέρα μου, που τον αγαπάω. Κορούλα μου. Σιγά με σαλιώνεις. Παπακούλη μου. Πόσο σ' αγαπώ. Κανείς δεν ξέρει. Αγιάσε τις αηδίες και κάτι κάνετε εσείς οι δύο. Μεσημεριανό δεν τρώτε. Βραδινό έχετε να φάτε μέρες. Κάτι μου λέει ότι τρώτε έξω. Έξω? Δεν θα σε καλά, με τι λεφτά, αφού είμαστε ταπί. Φέρω την τσάντα. Αυτό που κάνεις είναι ελαφρώς αντισυνταγματικό, you know. Αυτός ο Λυκές τι είναι? Ποιος Λυκές? Αυτό εδώ. Σάλτσα μυρίζει. Σάλτσα, α, δεν είσαι καθόλου καλά. Δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι βλαχάρα και δεν παρακολουθείς τις νέες τάσεις της μόδας. Αυτό είναι σχέδιο του ρούχου. Μην ακούω τρελά τώρα, στο δωμάτιό σου γρήγορα για ανάκριση. Αν δεν πας καλά, να το ξέρεις. Προτιμάς να σε ανοίξω με το μαχαίρι που κόβω τις σπάλες για να δω τι έφαγες σήμερα? Ορίστε. Λέγε τι θες, μπας και σου περάσει η κρίση. Μην με κουρδίζεις, Πελαγία. Θα γίνω αδερφοκτόνος. Το σπίτι μας έχει ανάγκες. Δώσε τα λεφτά που ξοδεύεις να τελειώνουμε. Ποια λεφτά, λεμπρινή μου? Δεν έχω λεφτά. Ούτε εγώ, ούτε ο μπαμπάς. Κόψε τα κουλά και λέγε πόσα έχετε. 1 ευρώ και 75 λεπτά έχω. Το ορκίζομαι στον τάφο της μητέρας σου. Μπαμπά, άσε τα σάπια. Και όταν ζούσε ακόμα η μαμά, ορκιζόσουν τα ψέματα στη ζωή της για να πεθάνει. Πώς μιλάς έτσι στον πατέρα σου? Πού να πάω να κρυφτώ, ο φουκαράς ο γεράκος? Μπαμπά, κόφτω, ε. Αυτά που έκανες στα musical του Ελιανίδη δεν περνάνε σε μένα. Λοιπόν, λέγε, πού τα έχεις να τελειώνουμε? Δεν σου λέω τίποτα, ρε. Εγώ δεν λύγησα με τη Χούντα. Θα λυγίσω με σένα. Πολύ καλά, θα μείνω κι εγώ εδώ μέχρι να λυγίσεις και να μιλήσεις. Μείνε όσο θες. Εγώ μπορώ να φύγω. Άμα θες να σε αφήσω να συνεχίσεις να ζεις μέσα στο σπίτι μου, θα μου πεις τώρα πού είναι τα λεφτά. Το σπίτι είναι δικό μου. Ωραία. Εάν θέλεις να σε αφήσω να συνεχίσεις να ζεις μέσα στο σπίτι σου, θα μου πεις τώρα που είναι τα λεφτά. Παιδί μου, δεν υπάρχουν λεφτά. Αν υπήρχαν λεφτά, θα σου το έλεγα. Εγώ ποτέ δεν σου κρύβω τίποτα. Ε, τότε γιατί τρέμει το χέρι σου? Γιατί κοντεύω 100 χρόνο. Τι θες να κάνω σε αυτή την ηλικία? Μήπως θέλεις να πάω για ελεύθερο σκοπευτής? Γελάσαμε και πάλι. Στο κόψω εγώ το γέλιο. Θα μιλήσεις να τελειώνουμε? Ε, ναι, λοιπόν, θα μιλήσω. Την αλήθεια θέλεις? Ναι. Όσο σκληρή κι αν είναι? Ναι. Εντάξει. Χρειάζεσαι επιγόντως μπότοξ. Έλα, βρε, γαζούλα. Καλέ, αφού μου τα είπε όλα ο μπαμπάς. Πότε σε έχετε τις 20.000? 20.000? 16, μου είχε πει ο κολόγερος. Αχα, έχετε 16.000. Α, γαμώτο! Ανέκαθεν ήμουν η πιο έξυπνη της οικογένειας. Σιγά μην τα βάζεις εσύ μαζί μου. Δεν πρόκειται να πάρεις δεκάρα. Τα ακούς, δεκάρα! Ποιος? Έλα, Βέρα. Τι έκανε? Πού είστε?
Παναγία μου, ερχόμαστε. Βασιμάκης. Τι? Έχει ανέβει στην ταράτσα του πολιτιστικού κέντρου και απειλεί να επιδείξει. Παναγία μου, το παιδί μου. Παιδί μου, ρε. Κατέλα κάνω, αγόρι μου. Ρε ζήλι μας έκανες. Από μικρός μας έκανε ρε ζήλι. Και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Λογικό είναι. Μωρέ, λες να πέσει, να πάθει καμιά διάσηση, να κουνηθεί λίγο το μυαλό του και να ξυπνήσει λίγο. Τι λες ρε μαμά και εσύ τώρα. Άμα πέσει από εκεί πάνω θα γίνει μαρμελάδα. Μαρμελάδα τι μου τη θύμισες τώρα. Μέρες έχουμε να δούμε στο σπίτι μας μαρμελάδα εξαιτία σου. Παλιόγερε. Τόσα κέρδισες και μας άφησες την απέξω. Το παιδί σου κινδυνεύει να σκοτωθεί. Και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τα λεφτά. Γιατί λεφτά λέτε? Ο παππούς κέρδισε 16.000 στο λαχείο. Και εδώ και μέρες καλοπερνάνε με τη θεία σου. Τρώνε σε ακριβά ρεστοράν και αγοράζουν λάπτοπ. Λάπτοπ το καταλαβαίνεις? Και σύνδεση στο ίντερνετ. Στο γρήγορο. Φέρε γρήγορα τα λεφτά που έχουν περισσέψει. Α, δεν αντέχεσαι άλλο, πάρτα. Να τελειώνουμε σένα, με έπρεξες. Τι είναι αυτά καλέ, 85 ευρώ έχουν περισσέψει. Εμένα με κοιτάς, το μερίδιο μου το έχω φάει όλο. Πού σας! Τι γίνεται ρε μαμά, θα ασχοληθείτε και λιγάκι μαζί μου. Άσε με γόρι μου, τώρα έχω θέμα, δεν βλέπεις. Πήδα παιδί μου, πήδα να δώσεις ένα χερό μάθημα σε όλους μας. Το λες για να γλιτώσεις. Ναι, φάνηκε. Α, Παναγία μου, άντρας μου. Ανέβηκε και ο Μένιος, άντε, άντε. Αν ήξερα ότι έχει τόση πέραση η ταράτσα μας στα κοβασιτήριο. Μπαμπά, κατέβα από εκεί, σε παρακαλώ. Βράστος να πέσουνε, θα σου μείνει το δωμάτιο του Ασημάκη σε συμφέρει. Τι λες ρε παππού και εσύ τώρα, πας καλά. Άκου τι σου λέω, θα πας και με το γεράσιμο στο δωμάτιο του Ασημάκη και θα ανέβω εγώ επάνω στη σοφίτα που πιάνει καλύτερα το ασύρματο ίντερνετ. Παναγία μου, ο γιος μου και ο άντρας μου γίνανε σουλιώτσες. Μένιο μου, κατέβα κάτω παλικάρι μου, σε παρακαλώ. Μη με κάνεις καρδιακιά, τόσο νέα γυναίκα. Τα βλάκα ρε, τώρα η μαμά σου πιστεύετε ανέβηκα εδώ πάνω και να πηδήξω κι εγώ, θα γελάσουμε. Θα πηδήξω! Όχι! Τι? Μένιο, κατέβα, σε αγαπάω. Αν δεν με αφήσει να γυρίσω στο σπίτι μας, πηδά τώρα. Τι κάνεις τώρα ρε μπαμπά, εγώ είμαι το θέμα. Μένιο, κατέβα κάτω και γύρνα και στο σπίτι μας. Είσαι τρελός, με λαχτάνησες. Δεν φταίω εγώ βρε αγάπη μου, εσύ με εξωδείς τα άκρα. Εγώ τι κάνω, το κάνω από παθολογική αγάπη για σένα. Μη με ξαναφείς ποτέ, ποτέ. Όχι βέβαια. Τρόμαξες αγάπη μου. Ας το διάλο ρε ψυχάκια. Μην τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις τα 500 μέτρα, θα σου κάνω μήνυση. Πάμε παιδί μου. Μα τι γίνεται εδώ ρε γαμώτο. Και αυτό από μένα. Μα γιατί? Γιατί με λαχτάρισες. Βλαμμένο! Ωραίο πράγμα να γυρνάει κανείς σπίτι του. Ναι, μην παίρνεις και πολύ θάρρος. Έχεις πολλά ακόμη να κάνεις για να διορθώσεις τα λάθη σου. Εννοείται βρε αγάπη μου. Θα δεις ένα καινούριο μένιο. Θα εκπλαγείς. Ναι, ναι. Παιδί μου. Απάνω. Πού είναι η καλή σου τρόπη? Χτυπάει το κουδούνι, δεν θα ανοίξει την πόρτα? Μα δεν χτυπάει το κουδούνι. Θα χτυπήσει, παιδί μου. Δεν σας καταλαβαίνω. Ορίστε. Ανοίξε παρακαλώ την πόρτα. Να ανοίξω. Καλησπέρα. Καλησπέρα λεβέντη μου, καλησπέρα αγάπη μου, καλησπέρα κούκλε μου εσύ. Τι γίνεται εδώ πάλι? Α, τίποτα καλέ, λίγη ζάχαρη θέλω για τελείωση. Ορίστε. Τι δεν κατάλαβες? Έτσι δεν κάνουν οι καλοί γείτονες. Όταν τελειώσει η ζάχαρη του διπλανού, του δίνουν λίγη ζάχαρη. Πολύ σωστά. Και από τη στιγμή που ο Νίκος μας μετακόμισε στο διπλανό σπίτι και μάλιστα σε όροφο ακριβώς απέναντι από τη σοφίτα, πρέπει να του δείξουμε την καλή μας γειτονία. Όλοι μαζί θα ζούμε τώρα πια. Πόρτα με πόρτα. Εντάξει, Γεράσιμε.